Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Ταξίδια αστραπή του Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, στο επίκεντρο τουρκική προκλητικότητα. Νέες προειδοποιήσεις από την Αίγυπτο για στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Τουρκία παίζει επικίνδυνα παιχνίδια στη Λιβύη, δηλώνει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Συγκλονιστικές καταγγελίες για παρενόχληση ανηλίκων στο Πουρνάρα, στο κέντρο φιλοξενίας, ο Υπουργός Ιστορικών Συνοδεία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Παραλύουν αύριο τα δημόσια νοσηλευτήρια, 23 ώρα απεργία αύριο από τους νοσηλευτές. Έκτακτη σύσκεψη μεταξύ ΟΚΙΠΗ και νοσηλευτών, παραμένει το διέξοδο με τους γιατρούς. Αυτά και άλλα πολλά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε και καλωσορίζουμε αμέσως στον Επίτροπο Προεδρίας, τον κύριο Φώτη Φωτίου. Κύριε Φωτίου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Λοιπόν, άνοιξαν από την Κυριακή τα οδοφράγματα. Θέλουμε λίγο να σταθούμε στο θέμα των εγκλωβισμένων και να μας πείτε λίγο πώς γίνεται η διακίνηση των εγκλωβισμένων μας προς κατεχόμενες περιοχές, γιατί είδαμε κάποια παρατράγουδα να σημειώνονται τις μέρες που είναι ανοιχτά τα οδοφράγματα. Οι λεγόμενοι αστυνομικοί ήθελαν αυτά τα πιστοποιητικά για τον κορονοϊό στα αγγλικά. Οι εγκλωβισμένοι τα είχαν στα ελληνικά, οπότε έγινε έτσι ένα μπέρδεμα και μια ταλαιπωρία. Πρώτα να πούμε ότι έχουμε εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες που επιθυμούν να επισκεφθούν ή να πάνε πίσω στα κατεχόμενα χωριά μας, και ασφαλώς υπάρχουν και εγκλωβισμένοι και επανεγκατασταθέντες που είναι ήδη στα κατεχόμενα χωριά μας και θέλουν να επισκεφθούν τις ελεύθερες περιοχές, περισσότερο για να επισκεφθούν τα νοσοκομεία μας, τους γιατρούς τους. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι εδώ και 4 μήνες δεν μπορούσαν να δουν τους γιατρούς τους, δεν μπορούσαν να δουν τους δικούς τους. Άρα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που θέλουν να διακινηθούν από και προς τα κατεχόμενα. Έτσι λοιπόν, εμείς καταρχήν έχουμε να αποφασίσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει το κόστος της διενέργειας όλων αυτών των εξετάσεων για το βεβαίωση που πρέπει να έχουν για τον κορονοϊό, και επίσης οι εγκλωβισμένοι και οι επανεγκατασταθέντες μας έχουν τοποθετηθεί σε μια κατηγορία όπου δεν επιβάλλεται η διενέργεια εξετάσεων κάθε φορά που θα επισκέπτονται ή τα κατεχόμενα ή τις ελεύθερες περιοχές. Θα γίνει η εξέταση μία φορά, και αυτό είναι να τους διευκολύνουμε. Πέραν τούτου, ασφαλώς την πρώτη μέρα είχαμε τα γνωστά παρατράγουδα, γιατί συγκεκριμένο ζευγάρι που επανεγκατασταθέντων θα επισκέπτεται ή θα πήγαινε στο Κορμακίδι καλύτερα, είχε την βεβαίωση στην ελληνική γλώσσα και δεν το δέχτηκαν εκεί οι κατοχικές αρχές. Μετά έφερε την ίδια βεβαίωση, γιατί του το είχαν στείλει σε φάξ. Πάλι δεν το δέχτηκαν, ήταν στην ελληνική, και πέρασε την επομένη, αφού είχαν προσκομίσει το πρωτότυπο, την πρωτότυπη βεβαίωση αυτού του τεστ. Πέραν τούτου, τις μέρες αυτές η διαδικασία κυλά ομαλά, ανεξάρτητα ότι παίζονται διάφορα παιχνίδια από την άλλη πλευρά, παιχνίδια εξουσίας μεταξύ τους, λόγω και των δικών τους εκλογών, μιλώ για το κατοχικό καθεστώς, αλλά και πολιτικά παιχνίδια εν σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι και το θέμα το οποίο πραγματικά μας στεναχωρεί, το ότι εμείς κάναμε ολόκληρη προσπάθεια, και αυτό ήταν και η συμφωνία και συναντήληψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Ανακητζή, για τη διάνοιξη και του οδοφράγματος του πύργου Λιμνίκη. Γι' αυτό είχαμε κάνει και διάφορες διαδικασίες, ώστε και οι κάτοικοι της περιοχής εκεί να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον οδοφράγμα. Κυρία Φωτίου, γιατί το κρατούν κλειστό το οδοφράγμα του Λιμνίτη από τη στιγμή που άνοιξαν ήδη το οδοφράγμα της Λίδρας, το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία κρατά κλειστό? Ασφαλώς, επιβεβαιώνεις αυτά που λέω, ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, και νομίζω ότι ιδιαίτερα αυτόν με τον οδόφραγμα στο Λιμνίδη, πύργου Λιμνίδη, θα πρέπει και γίνονται προσπάθειες
μέσω της Ουλφική. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, η δική μας πλευρά, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ανθρωπιστικής φύσεως το όλο θέμα. Είναι κόσμος που θέλει να επισκέπτεται γιατρούς, είναι κόσμος που εργάζεται στην Λευκοσία και ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή λόγω αυτής της αδιάλλακτης τάσης του κατοχικού καθεστώτος. Και σας έχω πει, η συναντήληψη και η συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ Προέδρου και Δημοκρατίας του κ. Αναστασιάδη και του κ. Ακιντζή είχε προνοήσει και για την διάνοιξη αυτού του οδοφράγματος. Άρα, οπότε, άλλα συμφωνούν Ακιντζή Αναστασιάδης, άλλα πράττει η λεγόμενη κυβέρνηση των κατεχομένων. Είναι τα παιχνίδια που παίζει ο κύριος Τσαντάρ και ο κύριος Οζερσάη. Παιχνίδια που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με παιχνίδια εξουσίας στα κατεχόμενα και σε άλλες περιπτώσεις είναι η πάγια θέση τους να νομίζουν ότι αναβαθμίζουν το ψευδοκράτος με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην τηρούνται ακριβώς τα συμφωνηθέντα με τον κύριο Ακιντζή. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του οδοφράγματος του πύργου Λιμνίδη. Έχετε πει πολύ καλά ότι και στο θέμα της, του Λίδρα Πάλας και της Λίδρας ήταν διαφορετική η προσέγγιση του κατοχικού καθεστώτος και αυτό ασφαλώς δημιουργά προβλήματα, δημιουργά σύγχυση και δημιουργεί και ταλαιπωρία σε όλον αυτόν τον κόσμο. Ή αυτοί είναι Ελληνοκύπροι ή αυτοί είναι Τουρκοκύπροι. Κύριε Φωτίου, αναφερθήκατε προηγουμένως στο θέμα των λεγόμενων εκλογών στα κατεχόμενα. Βλέπουμε όμως ότι δημιουργείται έτσι μια διάσταση απόψεων και ένας αποκλεισμός ανάμεσα στον Ακιντζή και την λεγόμενη κυβέρνηση. Οι Τουρκοκύπροι φαίνεται να αντιδρούν στην τακτική αυτή που ακολουθεί και ο Τατάρ και ο Ζερσάη. Και είδαμε εργαζόμενους Τουρκοκύπριους σε ελεύθερες περιοχές να αντιδρούν έντονα για το ότι κρατούσαν κλειστά τα οδοφράγματα. Πολλοί αναγκάστηκαν να μείνουν σε ελεύθερες περιοχές, να μείνουν μακριά από τις οικογένειές τους. Οπότε και ο ίδιος Ακιντζή ζήτησε να γίνουν οι εκλογές τον Αύγουστο, με συγχωρείτε. Δεν το δέχτηκαν, οπότε πάμε κανονικά τον Οκτώβριο. Οπότε βλέπουμε ότι παίζεται γενικότερα ένα παιχνίδι εξουσία στα κατεχόμενα. Είναι παιχνίδι εξουσία στα κατεχόμενα, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολιτικά παιχνίδια όσον αφορά το ψευδοκράτος, το κατοχικό καθεστώς εν σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και τα δύο πρέπει να τα δούμε. Πέραν τούτου επαναλαμβάνω ότι θύματα της όλης κατάστασης είναι αθώοι πολίτες, οι Ελληνοκύπροι ή οι Τουρκοκύπροι, που με αυτά τα παρατράγουδα, με αυτά τα παιχνίδια, ταλαιπωρούνται καθημερινά. Όσον αφορά σε εγκλωβισμένους ή επανεγκατασταθέντες που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας και έπρεπε να λάβουν την θεραπεία τους σε ελεύθερες περιοχές. Είχαμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και δεν τα καταφέραμε γιατί δεν επέτρεψαν την διέλευση μέσω των φραγμάτων. Ευτυχώς και στα Μαρονίδικα χωριά και στην Καρπασία έχουμε τοποθετήσει δύο νοσοκόμους οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά και λύσαμε προσωρινά τουλάχιστον κάποια προβλήματα, γιατί και την περίοδο της πανδημίας και του αποκλεισμού έπρεπε να στέλναμε φάρμακα. Και τα στέλναμε τα φάρμακα ευτυχώς μέσω της Ουνφική. Είχαμε καρκινοπαθή που έπρεπε να κάνει τις χημειοθεραπείες του εδώ. Έγιναν άλλες διευθετήσεις για να τις κάνει εκεί. Όμως, μετά από 4 μήνες, έχει κόσμο που έχει χρόνια προβλήματα υγείας και πρέπει να επισκεφτεί τον γιατρό τους. Δηλαδή είναι κάτι που το κάνουν συνήθως μία φορά κάθε 15 μέρες, μία φορά τον μήνα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα έχουν την ευκαιρία ασφαλώς τώρα με την διάνοιξη των φραγμάτων και αναμένω ότι πολύ σύντομα, διότι έχουμε κάνει μία προετοιμασία και με την Καρπασία και με τον Κορμακίδη, να γίνει ένας συντονισμός με τους νοσοκόμους μας για να κάνουν και τα τεστ τους εκεί, ώστε ερχόμενοι στις ελεύθερες περιοχές να έχουν και το κατάλληλο τεστ. Μάλιστα. Εμείς όμως συνεχίζουμε να στέλνουμε κανονικά τα φάρμακα, σωστά, προς τους... Ασφαλέστατα. Και σε αυτήν την προσπάθεια είναι καθοριστική σημασία η βοήθεια και του Ερυθρού Σταυρού και της Ουνφική.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους που θέλουν να έρθουν σε ελευθερές περιοχές και τους επανεγκατασταθέντες που θέλουν να δουν την οικογένειά τους, πρέπει από άποψη εγγράφων να έχουν μαζί τους και κάτι άλλο εκτός από την πιστοποίηση για τον κορονοϊό? Εγώ έχω πει ότι αν χρειαστούν οτιδήποτε ή την οποιαδήποτε βεβαίωση να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας 22 400 102, ώστε να τους βοηθήσουμε, να συντονίσουμε ή ακόμα να δώσουμε οποιασδήποτε βεβαιώσεις ότι είναι εγκλωβισμένοι, ότι είναι επανεγκατασταθέντες και έχουμε 24-ωρη τηλεφωνική επικοινωνία με όλους, με τους κοινοτάρχες και επιλύουμε προβλήματα εκεί και όπου χρειάζεται. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε και αριθμό των εγκλωβισμένων και των επανεγκατασταθέντων που ήρθαν σε ελεύθερες περιοχές, είτε Ελληνοκύπροι πήγαν στα κατεχόμενα να επισκεφθούν εγκλωβισμένους. Περισσότερο για αυτούς που ενδιαφέρονται. Είχα πει στις τελευταίες ημέρες ότι κάπου 270 εγκλωβισμένοι και επανεγκατασταθέντες που είναι στις ελεύθερες περιοχές θέλουν να πάνε στα χωριά τους. Και γύρω στους 160 από τα κατεχόμενα χωριά μας για να επισκεφτούν τις ελεύθερες περιοχές. Καθημερινά ανακοινώνεται ο αριθμός. Υπάρχει μικρός αριθμός ακόμα που διακινούνται. Όμως από τις δικές μας πληροφορίες που έχουμε επαφή με πολλοί κόσμο φαίνεται ότι θα αυξάνεται κάθε μέρα αυτός ο αριθμός. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα των οδοφραγμάτων. Είναι μαζί μας τώρα ο κύριος Λεωνίδας Φυλακτού, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία. Κύριε Φυλακτού, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, άνοιξαν τα οδοφραγματά από την Κυριακή, ωστόσο ως Τεχνική Επιτροπή εξακολουθείτε να μην έχετε ενημέρωση από την τουρκοκυπριακή πλευρά όσον αφορά την επιδημιολογική εικόνα? Ναι, ορθό. Ακόμη δεν έχουμε λάβει κάτι γραπτός. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι πληροφορίες οι οποίες μεταδόθηκαν προφορικά σε εμάς κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Μάλιστα. Γιατί δεν δίνουν, νομίζετε, αυτά τα δεδομένα οι Τουρκοκύπροι? Μας έχουν πει ότι εργάζονται πάνω στο επιδημιολογικό δελτίο τους. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τους λόγους. Μπορεί να είναι θέμα εργασίας, συλλογής των στοιχείων, αλλά δεν μπορώ πραγματικά να γνωρίζω ακριβώς τον λόγο. Ίσως δεν υπάρχει θέμα με την επιστημονική ομάδα των κατεχομένων, ώστε να μην έχουν τα απαραίτητα εργαλεία, είτε δεν μπορούν σωστά να καταγράψουν και τα κρούσματα, δεν γίνονται ούτε και ο απαιτούμενος αριθμός των τεστ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι πολύ μικρός. Δεν ανακοινώνονται ταυτόχρονα κανένα νέο κρούσμα κορονοϊού. Αυτό ίσως δημιουργεί κάποια έτσι προβλήματα ως προς την πραγματική εικόνα του κορονοϊού στα κατεχόμενα. Ναι, σχετικά με το δελτίο μπορεί και να είναι έλλειψη υποδομών, χρόνου, ανθρώπων, υλικών. Μπορεί και να είναι αυτό. Όσον αφορά τον έλεγχο, τον εργαστηριακό έλεγχο, σίγουρα είναι πιο χαμηλός αναλογικά με τον πληθυσμό με τις ελεύθερες περιοχές. Συνήθως με τις ελεύθερες περιοχές, οι ελέγχοι που διεξάγονται στα κατεχόμενα. Μέχρι την τελευταία φορά που συνεδριάσαμε είχαν κάνει 8.500 ελέγχους. Σίγουρα ποσοστία είναι πολύ πιο χαμηλό από τις ελεύθερες περιοχές. Ακριβώς. Από την άλλη όμως, μέχρι που ανοίξαν ή που θα ανοίξουν τα αεροδρόμια τους, του ψευδοκράτους, πιστεύω ότι ήταν σε μια καλή κατάσταση τα κατεχόμενα, γιατί νομίζω αν δεν ήταν θα το γνωρίζαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κρυφτεί. Νομίζω ότι θα υπήρξαν ασθενείς στα νοσοκομεία, μπορεί να είχαμε θανάτους, χωρίς να σημαίνει ότι έχει εκκριζωθεί ο ιός από τα κατεχόμενα. Σε αυτές τις επαφές που είχατε με την Τουρκοκυπριακή Τεχνική Επιτροπή, ποιες πληροφορίες σας έδιναν για την εικόνα στα κατεχόμενα ή δεν απαντούσαν καθόλου? Απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις, κατά ακρίβεια, επειδή έχουν τεθεί. Οι πληροφορίες είναι αυτές που είναι γνωστές, δηλαδή ότι έχουν να δουν θετικό κρούσμα από τα μέσα Απριλίου,
τα κρούσματα ήταν στα 108. Έκαναν και κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους επιδημιολογικούς. Είχαν κάνει κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους για το θέμα της χαλάρωσης των μέτρων όπως και εμείς. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με τις ελεύθερες περιοχές. Εμείς στην κυπριακή πλευρά, πόσες φορές έχουμε παραδώσει στοιχεία αυτό το επιδημιολογικό δελτίο στην δική τους τεχνική επιτροπή? Δύο φορές μέχρι στιγμής, που είναι αντίστοιχες των συνεδριάσεων που έγιναν. Τη δεύτερη φορά, βασικά, στείλαμε επικαιροποιημένο επιδημιολογικό δελτίο σε σχέση με την πρώτη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε ότι ανοίγουν τα οδοφράγματα. Στις ανησυχίες σας το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, γιατί είδαμε πολλούς Τουρκοκύπριους να έρχονται προς τις ελεύθερες περιοχές. Δεν ξέρουμε, όπως είπαμε, ποια είναι η πραγματική εικόνα στα κατεχόμενα. Οπότε, εσείς ανησυχείτε? Υπάρχει μια ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα με το άνοιγμα των εισόδων. Είτε αυτά είναι αεροδρόμια, είτε είναι αυτά οδοφράγματα. Σίγουρα μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι πτήσεις από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα. Αυτό πιστεύω είναι μεγαλύτερη ανησυχία, γιατί υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά κρούσματα στα κατεχόμενα, στην Τουρκία. Δεν είναι γνωστά όλα τα στοιχεία, παγκοσμίως παραδεκτό αυτό το στοιχείο. Και αυτό για μένα είναι μεγαλύτερη ανησυχία. Μάλιστα. Τώρα να πούμε τέλος ότι το Ινστιτούτο Νευρολογίας συνεχίζει κανονικά τους ελέγχους για τον κορονοϊό. Βρίσκονται κοντά σας τα δείγματα. Έχουν αυξηθεί ή μειωθεί τα δείγματα που λαμβάνετε? Έχουν μειωθεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μειωμένα τα κρούσματα, άρα η συνλάτηση με την οποία διεξάγεται στο Ινστιτούτο είναι μειωμένη. Άρα κυρίως για αυτόν τον λόγο είναι μειωμένα τα δείγματα που έρχονται στο Ινστιτούτο. Όμως να πούμε ότι κληθήκατε να αναλάβετε ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων όλο το προηγούμενο διάστημα που είχαμε την έξαρση της πανδημίας κατά κάποιον τρόπο στην Κύπρο. Ναι, ακριβώς. Το στηρίζανε μόνο του από την αρχή. Τράβησε το μεγαλύτερο κουμπί, πιστεύω, γιατί ήταν η περίοδος που ήταν πάρα πολύ αυξημένα τα κρούσματα. Έχουμε εμείς βρει τα περισσότερα θετικά κρούσματα σε όλη την Κύπρο. Πιστεύω ότι ήταν καταλυτική σημασία του, ιδιαίτερα τα αρχικά στάδια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φυλακτού, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε τώρα στο θέμα των καταγγελιών για το κέντρο φιλοξενία στο Πουρνάρο, όπου εκεί βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ιστορικών υπό την σκιά όλων αυτών των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων. Πάμε στον Μάρο Καμιναρίδη. Μάρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκύρη. Να πούμε, Μάρε, ότι στο κέντρο φιλοξενίας βρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Ακελάντρος Κυπριανού. Είδαν και οι δύο το τι συμβαίνει στο Πουρνάρα, ποια είναι η εικόνα. Έκαναν και κάποιες σχετικές δηλώσεις που θα τις δούμε στην πορεία. Ωστόσο, ποια εικόνα έχεις εσύ, Μάρε? Είναι εικόνα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, μετά από την αρμόδια συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χθες στην Βουλή των Αντιπροσώπων, που πλέον έχει αποκαλύψει σε φωτιά για την, όπως έχει προαναφέρει, παρανόχληση τριών ανήλικων αγοριών σε δομές φιλοξενίες από εκπροσώπους, και μάλιστα οι καταγγελίες έγιναν από εκπροσώπων της Ύπαρξης Αμμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, μετά από επίσκεψη του ιδίου στο κέντρο Πουνάρα. Να αναφέρουμε ότι εντάχει καταγγελίες που δεν θεωρώ σκοπίμο να τις αναφέρουμε, όμως είναι τρεις στη φύση και αναφέρονται σε σεξουαλικές παρανοχλήσεις ανήλικων στο συγκεκριμένο χώρο. Ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν η πρώτη φορά που άκουσε τις καταγγελίες από εχθές την αμμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Μάλιστα, διάταξε και αμέσως έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνει όλοι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, και ειδικά που αφορά τα παιδιά του κόσμου, και όπως είμαστε όλοι ευαίσθητοι στα παιδιά. Να αναφέρω ότι με οδηγίες η άμεση διερεύνηση των καταγγελίων περί σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικων στο κέντρο φιλοξενίας ετητών ασύλου Πονέρα έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Νουρίς, όπως έχουμε προαναφέρει, μετά από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
πρόκειται για έναν ανθρωπιστικό ζήτημα και μάλιστα ο κύριος νωρίς έχει καλέσει και την αστυνομία να ερευνήσει πλήρως την σχετικές καταγγελίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Χριστίνα, ήδη έχουν προχωρήσει και προχωρούν οι διαδικασίες για άνοιγμα της συγκεκριμένης καταγγελίας και εφάκελων να ερευνηθεί άμεσα για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως έχει προαναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κ. Άντρος Κυπριανού, μετά προσωπίας ήταν παρόν εκεί σήμερα, αντιπροσωπίας καλύτερα, ήταν παρόν σήμερα στο συγκεκριμένο κέντρο Κουνάρα, που είναι από πρώτο χέρι τις συνθήκες που επικρατούν εκεί στο συγκεκριμένο κέντρο φιλοξένειας. Είχαμε σχετικές δηλώσεις και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ σύντομα θα τις μεταδώσουμε στις δέκτες. Μάλιστα. Μάρια, σε ευχαριστώ. Εμείς να δούμε το τι δήλωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Μέσα έχω διατάξει έρευνα και έχω ζητήσει και από την αστυνομία παράλληλη και ταυτόχρονη λήψη καταθέσεων για να διαφανεί ακριβώς το πρόβλημα. Για μας υπάρχει θέμα για το συγκεκριμένο. Πρώτα και πάνω απ' όλα υπάρχει θέμα ανθρωπιστικό. Δεν νοείται για μας, γιατί δεν είχαμε στο παρελθόν κάτι ανάλογο, να γίνονται αυτές οι καταγγελίες. Πρέπει να διερευνηθούν τάχιστα. Από τη στιγμή που ιδιαίτερα αφορά τα παιδιά, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και θα είμαστε αμήλικτοι εάν υπάρχουν ευθύνες στον οποιοδήποτε. Την ίδια ώρα όμως, οφείλω να πω ότι μας προβληματίζει το γεγονός ότι εκπρόσωπος της ΙΠΑ της Αρμοστίας, ενώ ήταν γνώστης από την περασμένη Πέμπτη, όπως ο ίδιος ανέφερε, φρόντισε με τον συγκεκριμένο τρόπο να το αναφέρει ενώπιον όλων μας και να μας αφήσει εμβρόντι τους την Δευτέρα, τέσσερις μέρες αργότερα στη Βουλή. Ούτε η Επίτροπος, ούτε οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, ούτε οι άνθρωποι του κέντρου, ούτε οι άνθρωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτε ο γιατρός του κέντρου ήταν γνώστες της συγκεκριμένης καταγγελίας ή κατ' ισχυρισμών καταγγελίας. Θα γίνει λοιπόν διερεύνηση. Την ίδια ώρα πρέπει να γνωρίζουν όσοι κάνουν δημόσιες τέτοιες τοποθετήσεις ότι θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία στην δημοκρατία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και προστασίας των παιδιών, η οποία προνοεί ότι είναι ποινικό αδίκημα να γνωρίζεις μια τέτοια καταγγελία και να μην προβαίνεις άμεσα στην καταγγελία της. Διότι πάρα πολύ απλά, εάν ισχύει αυτό το οποίο ανέχθηκε, σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά αφέθηκαν εκτεθειμένα τουλάχιστον για ένα τετραήμερο. Δεν γίνεται τα ανήλικα παιδιά να είναι με τους μεγάλους. Και δεν γίνεται αποδεκτή η αναφορά ότι κάποιοι είναι κάτι ισχυρισμόν ανήλικοι. Η Επίτροπος για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού ήταν σαφέστατη στις τοποθετήσεις της. Ότι και σε εκείνες τις περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να τους προσεγγίζουμε ως ανήλικους, μέχρι ότου αποδειχτεί το αντίθετο. Αυτή είναι η υποχρέωση από τις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχουμε. Η έκκληση μου λοιπόν στον Υπουργό Εσωτερικών, στην κυβέρνηση γενικότερα, γιατί τα ζητήματα δεν είναι προσωπικά, είναι να δει με μεγαλύτερη ευαισθησία όλα αυτά τα θέματα. Επαναλαμβάνω, έχουμε να κάνουμε ανθρώπους ανεξάρτητα από το χρώμα τους, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Όπως εμείς αποταθήκαμε σε άλλους για να βρούμε στήριξη, έτσι και αυτοί χρειάζονται τη στήριξη μας, να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες, έτσι ώστε σε χρόνον ο οποίος να είναι λογικός να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στα διάφορα αιτήματα και να περιοριστούν τα οποιαδήποτε προβλήματα. Θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εδώ στην πρώτη γραμμή, γιατί καταλαβαίνω ότι εργάζονται μέσα σε πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Κατανοούμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα το τελευταίο διάστημα αυξημένο στην Κύπρο. Το ΑΚΕΛ ουδέποτε μίλησε για ανοιχτά σύνορα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω και είναι ένα άλλο μεγάλο ψέμα το οποίο επιχειρείται να προωθηθεί από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο πάντοτε λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή, να σεβόμαστε τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις. Παραμένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας τώρα τηλεφωνικός η Πρόεδρος Συμβουλίου Φωνή Αναστασία Παπαδοπούλου. Κύριε Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εκδώσατε και εσείς μια σχετική ανακοίνωση χθες για τα όσα καταγγέλθηκαν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι περιλαμβάνει η ανακοίνωση αυτή, κύριε Παπαδοπούλου, και πώς τοποθετήσετε εσείς ως φωνή σε όλες αυτές τις καταγγελίες και τα όσα ακούσαμε χθες?
Η ανακοίνωση μας ήταν ξεκάθαρη, καλούσε για μια αξιόπιστη και εντελεχή έρευνα σε αυτές τις κατηγορίες και αυτές τις καταγγελίες. Για μας είναι εξωφρενικό να γίνονται όμως καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, όχι στις αρμόδιες αρχές, αλλά σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή που δεν είναι η αρμόδια αρχή για να διερευνήσει τέτοιες καταγγελίες. Και στο ενδιάμεσο κάποιοι να γνώριζαν ή κάποιοι να είχαν υπόψη τους κάποια περιστατικά και να μην είχαν προβεί στις καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, που είναι η αστυνομία και το γραφείο ευημερίας. Έχουμε πασχίσει πάρα πολύ στην Κύπρο και έχουμε στήσει μια πολύ καλή διαδικασία για οποιαδήποτε καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Και αυτό προϋποθέτει ότι όποιος γνωρίζει αμέσως καταγγέλει, αλλιώς και ο ίδιος μπορεί να βρεθεί ένοχος ποινικού αδικήματος και δημή πρόθεση καταγγελίας. Και ακολούθως αναλαμβάνει αμέσως το εξειδικευμένο κλιμάκιο της αστυνομίας που υπάρχει για τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Τα παιδιά, το παιδί παρατέμπονται στο σπίτι του παιδιού, όπου εκεί υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσει να διερευνήσει τις καταγγελίες του παιδιού και να προσφέρει ακολούθως την αναγκαία στήριξη και θεραπεία που πιθανόν να χρειάζεται ένα θύμα. Από ό,τι έχω ακούσει χθες, γιατί εμείς δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση για οτιδήποτε από όσα ακούστηκαν, δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά έως χθες τουλάχιστον. Δεν ξέρω σήμερα αν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία. Έχει δώσει οδηγίες για έρευνα ο Υπουργός Εσωτερικών. Πάντως ακούσαμε ότι. Άλλο η έρευνα, θα διακόψω. Άλλο ναι. Η έρευνα για το τι γίνεται. Άλλο η αστυνομία να ξεκινήσει διερεύνηση για πιθανά ποινικά δικήματα όπως σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ίσως να περιμένουν και αυτή την έρευνα, τις σχετικές οδηγίες. Ξέρετε πώς πάει το πράγμα πλέον στην Κύπρο. Ναι, αλλά μιλάμε για αν ισχύουν αυτές οι κατηγορίες, κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά αν ισχύουν, μιλάμε για παιδιά τα οποία πιθανώς υφίστανται κακοποίησης σε ένα χώρο. Η αστυνομία είναι που πρέπει να αναλάβει δράση. Αυτό που προκαλεί μια ενόχληση και ένα έντονο προβληματισμό είναι γιατί εφόσον ένα άτομο ή η πατή αρμοστία γνώριζε για τις καταγγελίες αυτές, περίμενε την Δευτέρα, χθες, για να καταγγείλει στην Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να μένουν όλοι δηλαδή. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να σχολιάσω την καταγγελία του, την οποία δυστυχώς βλέπω να παράγεται και στο τίτλο που έχετε βάλει. Δεν υπάρχει αδίκημα παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων. Η παρενόχληση είναι αδίκημα που είναι μόνο για ενήλικες. Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών υπάρχει στο νόμο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη έναντι παιδιού, είτε υπάρχει επαφή είτε όχι. Και οτιδήποτε γίνεται με σεξουαλική υφή, υπονοούμενο κτλ. Έναντι παιδιών είναι κακοποίηση. Αυτό το έχουμε κάνει στον ορισμό, στη νέα νομοθεσία από το 2014. Διότι δεν γνωρίζουμε πως μια απλή πράξη, την οποία ένας ενήλικας θα διαχειριστεί διαφορετικά, μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί. Άρα και οι καταγγελίες που έγιναν χθες έπρεπε να χρησιμοποιούσαν τη σωστή ορολογία. Δεν υπάρχει παρενόχληση ανηλίκων. Μόνο κακοποίηση υπάρχει. Από νομική έννοια τουλάχιστον. Μάλιστα. Και όλα αυτά γι' αυτό έπρεπε να είχαν καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές, που είναι η αστυνομία και το γραφείο ευημερίας. Εγώ δεν το βρίσκω σωστό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βασιζόμενη ουσιαστικά σε αναφορές και κουβέντες και όχι σε στοιχεία ή καταγγελίες ή διερεύνηση. Γιατί έχουμε στήσει όλη αυτή τη διαδικασία στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, για τα οποία λαμβάνουμε και εύσημα από το εξωτερικό, με το σπίτι του παιδιού, με το εξειδικευμένο κλιμάκιο της αστυνομίας, με το εξειδικευμένο προσωπικό που προσφέρει θεραπεία και στήριξη. Γιατί τα έχουμε κάνει όλα αυτά και δεν τα ενεργοποιούμε όταν υπάρχουν αυτές οι υποψίες? Ίσως να εφαρμόζεται κάποια ειδική δεν πολιτική. Δεν διαφοροποιεί μεταξύ Κυπριόπουλων και άλλων παιδιών. Ο νόμος είναι για οποιοδήποτε παιδί βρίσκεται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ίσως να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός όμως, κ. Παπαδοπούλου, ότι είναι πρόσφυγες, είναι ασυνόδευτοι ενήλικοι και ούτω καθεξής, μένουν σε ένα κέντρο φιλοξενίας προσωρινά, υποτίθεται. Κανένα δεν δικαιούται να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Είναι ξεκάθαρη και η νομοθεσία μιλάει μόνο για παιδί. Παιδί είναι οποιοδήποτε κάτω από 18 ετών που βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλίμονο εάν κάναμε νόμους για προστασία παιδιών μόνο βασισμένων πάνω στα διαβατήρια τους ή στο στάτους διαμονής τους. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό δεν ισχύει. Πάντως αυτό που λέχθηκε έντονα χθες και σήμερα από τον Υπουργό είναι ότι είναι κάτι ισχυρισμόν ανήλικοι. Αυτό διαφοροποιεί την κατάσταση, είναι ελαφρυντικό για την κατάσταση που επικρατεί. Τι σημαίνει κάτι ισχυρισμόν ανήλικος? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σχολιάσω γι' αυτό, γιατί αφορά τις διαδικασίες με τις οποίες ταυτοποιούν τους μητέρας-σύνους, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Δεν γνωρίζω γι' αυτά. Υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι, κάποιοι που έρχονται και ισχυρίζονται ότι είναι κάτω των 18 ετών,
που μπορεί να είναι 17, ας πούμε, ή μπορεί να είναι 19 αριθμολύσεων και υπάρχει διαδικασία με τους οποίους τους ταυτοποιούν. Όμως, οι όσο ταυτοποιηθούν και, γίνει και καταλάβουν τι ηλικία ή αν είναι πράγματι παιδί ή όχι, απολογούμε, ως εκείνη τη στιγμή πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ως ανήλικους. Ακριβώς. Και κάποιοι φαίνεται ότι είναι ανήλικοι όπως ελέγχθηκε και χθες, οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να το σχολιάσω, γιατί αντιλαμβάνεστε ούτε ναι, ναι, ναι. Είναι άλλη διαδικασία. Απλά εγώ λέω ότι όταν κάποιος μιλάει για κατηγορίες ή για κακοποίηση παιδιών, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, υπάρχουν θεσμοθετημένες αρχές, διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται για τέτοια περιστατικά. Και αυτό δεν έχει ακολουθηθεί σε αυτήν την περίπτωση, τουλάχιστον έως σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παδοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα στον χώρο της υγείας για θέτηση συμφωνηθέντων όπως και για επιβολή προστήμα από τους στους γιατρούς από τον ΟΚΙΠΗ, κάνει λόγο επαγκύπραση τεχνία κυβερνητικών ιατρών. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΗ, Σωτήρης Κούμας. Κύριε Κούμα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα αυτό, κύριε Κούμα? Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι απλό για μας. Ο ΟΚΙΠΗ προγκανίζει τον χρόνο, κάνει διάλογο για χάρη του διαλόγου και δεν αντιλαμβάνεται ότι ταυτόχρονα με το ροκάρισμα του χρόνου προγκανίζει και τα θεμελία των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Γιατί μιλούμε για επαναχώρηση? Ενώ προφορικά είχαμε αίσθηση συμφωνία, ακολούθησαν μετά δύο κείμενα, τα οποία, γραπτά κείμενα, τα οποία ήταν εκτός από αυτό που συμφωνήσαμε σε προφορικό επίπεδο. Όταν απαντήσαμε στο πρώτο, ακολούθησε δεύτερο, το οποίο πρέπει να πω ότι μπορεί καλύτερα να αξιολογηθεί ότι είναι χειρότερο και από το πρώτο. Και πού έγκυται αυτό? Στο ότι πλέον δεν μιλούμε μόνο για λεπτομέρειες της συμφωνίας. Μιλούμε ότι ο ΟΚΙΠΗ ως εργοδοτική πλευρά επιτίθεται σε συνδικαλιστικές αρχές, στο επίπεδο συνδικαλιστικών αρχών. Δεν μπορεί εκ των προτέρων καμία συνδικαλιστική οργάνωση να συμφωνήσει, να γίνεται εισήγηση προς αυτήν να συμφωνήσει, εάν δεν επιτευχθούν στόχοι. Τα αρέσθηση, αυτοί οι στόχοι δεν άπτονται ολοκληρωτικά των γιατρών. Να μας προτείνουν να μας τιμωρήσουν γιατί δεν επιτεύχθηκαν αυτοί οι στόχοι. Οι ευθύνες για να μην επιτευχθούν είναι πολλές. Και κυρίως, προτρέχω και λέω, ανήκουν σχεδόν εξ ολοκλήρου στον ΟΚΙΠΗ, ο οποίος μέχρι τώρα, εδώ και 3 χρόνια που υπάρχει ως οργανισμός, δεν έχει αντιληφθεί το αντικείμενο. Δηλαδή δεν έχει αντιληφθεί τι σημαίνει δημόσιο νοσηλευτήριο, ποιος είναι ο ρόλος του, ποιος είναι ο χαρακτήρας του, τι πρέπει να πράξει για την κοινωνία μας. Και το δεύτερο θέμα της συνδικαλιστικής αρχής, ενώ υπάρχουν κάποια κεκτημένα επιδόματα, και να μην παρεξηγούμε τα κεκτημένα, τι εννοούμε? Είναι αποτέλεσμα διαβούλευση μεταξύ του εργοδότη, τότε ήταν το Υπουργείο Υγείας, και μάλιστα το έχει υπογράψει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας κάποια επιδόματα μέσα σε μια συμφωνία. Και έρχεται τώρα μονομερός ο ΟΚΙΠΗ, χωρίς καν να το συζητήσει, να κάνει προσπάθεια να μας τα αφαιρέσει. Ήταν στην πρόταση αυτό να αφαιρεθούν τα επιδόματα αυτά? Δεν έχω ακούσει. Ήταν στην πρόταση να αφαιρεθούν κάποια από τα επιδόματα? Εμπεριέχεται στη γραπτή, στο γραπτό κείμενο που μας έχει δώσει, ώστε να το εγκρίνουμε και να πάμε στην υπογραφή. Αυτά τα δύο πράγματα, τα θέματα, αυτών των συνδικαλιστικών αρχών, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από την βασική. Γι' αυτό και μιλούμε ότι ναι, αφαιτεί τα συμφωνημένα. Είτε συμφωνεί σε ΑΦΑ και φέρνει ένα κείμενο το οποίο εδράζεται στο ΑΦΑ και το υπογράφει, είτε όταν στο κείμενο αρχίζει και βάζει ΒΓ, ναι, αυτά είναι εκτός συνδικαλιστικών αρχών. Για επιμέρους άλλες παρατηρήσεις, έχω το κείμενο, η απάντηση που έχουμε δώσει εμπεριέχει και άλλα θέματα. Παραδείγματος χάρη, είναι το θέμα του υπολογισμού, το μοντέλο δηλαδή, το τεχνικό ή λογιστικό, όπως θέλουμε να το ονομάσουμε, υπολογισμού της απόδοσης του κάθε του κινήτρου. Γιατί εκτός από το οριζόντιο υπάρχει και το κάθετο. Δεν υπάρχει ακόμα. Έχει 6 μήνες που μας το προτείνουν ως πρόταση δική τους. 6 μήνες τους ρωτάμε, φέρτε μας το μοντέλο να το δούμε. Για κάποιο λόγο δεν το έχουν. Το τονίζω αυτό. Δεν το έχουν, γι' αυτό και δεν μπορούν να το παρουσιάσουν. Επιστρέφω όμως πίσω στο πρώτο, αυτό που είναι το θέμα της τιμωρίας ή το πρόστιμο. Λοιπόν, μιλούμε για... Ναι, παρακαλώ.
Μιλούμε για ο Βασιλέη, αν δεν επιτευχθεί ο βασικό στόχο των 220 εκατομμυρίων, τότε θα σα βάλουμε τιμωρία με τον ΑΕΒΙΔΑ τρόπο. Μα αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχο των 220 εκατομμυρίων, που τον έχουν από μόνοι του ονομάσει βασικό στόχο, σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα βάλουν λουκέτο. Ο προϋπολογισμό του είναι 460 εκατομμύρια. Θα έχουμε έλλειμμα 240 εκατομμύρια. Ονοώ τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Και γιατί δεν μπορούμε να αποδώσουμε, δεν είναι ένα άλλο ευλογό ερώτημα. Γιατί ενώ το 2018 καταφέραμε μέσω των όγκων που έχουν περάσει από οικονομική ανάλυση, αποδεικνύεται ότι μπορούσαμε να παράξουμε 305 εκατομμύρια και ακόμα τότε δεν εισπράττουμε από πολλά άλλα που κάναμε και αυτά και τα λόγω δεν τα εισπράττουμε. Τώρα να έρχονται να μας λένε ότι βάζουν πιο χαμηλούς στόχους. Έτσι σέβεται ο οργανισμός των εαυτών του. Έτσι θέλει να προσελκύσει νέους γιατρούς. Θα τους λέει, ξέρετε, ελάτε υπογράψετε ένα συμβόλαιο, αλλά ξέρετε, σε 1,5 χρόνο, αν δεν επιτευχθεί στόχος, θα φάτε και τιμωρία. Έκανε αδιάσταση. Το πιο πιθανό, θα φύγουν και αυτοί που είναι μέσα. Πράγμα το οποίο συμβαίνει με τα λύπη μου, πρέπει να πω. Είναι διαχρονική, από ό,τι φαίνεται, η αντιπαράθεση αυτή που υπάρχει ανάμεσα σε εσάς, στον ΟΚΙΠΗ, μεταξύ και των νοσηλευτών. Έχουν σύσκεψη αυτή την ώρα με τους νοσηλευτές. Ήδη ξύγκλαν 24 ώρια απεργία για αύριο. Εσείς απορρίπτετε την πρόταση, τη νέα πρόταση του ΟΚΙΠΗ. Οπότε να αναμένουμε λήψη και από εσάς κάποιων μέτρων. Δεν θα προδιαθέσω. Η μπάλα βρίσκεται στο πλευρά του ΟΚΙΠΗ. Θέσω εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ σε άλλη εκπομπή να απάντησε ότι αναμένεται μέχρι τέλος της εβδομάδας να μας δώσουν απαντήσεις. Οπότε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα που θέτετε και εσείς. Αφού ήδη το έχουν θέσει, θα το αποδεχτούμε και άπτετε σε αυτούς τι περιεχόμενο να απαντήσει ότι θα δώσουν. Μάλιστα. Απλά τα πράγματα. Μετά εμείς έχουμε διαδικαστικά θέματα, πρέπει να πάμε κατά τόπους, δηλαδή αν με αυτό που μας δώσουν διαφωνούμε, θα πάμε σίγουρα στα μέλη μας, θα ενημερώσουμε, θα καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση προψήφιση, εισήγηση και από εκεί πέρα θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Απλά τα πράγματα. Αλλά ναι, ήδη έχουμε διαμορφώσει εμείς την άποψή μας ως Διοικητικό Συμβούλιο και θα τη λέμε. Επιτέλους πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί ότι πλέον το στίχημα δεν είναι αν θα δώσουν οριζόντιον ποσόν ή κάθετον ποσό στους γιατρούς και ποιον είναι αυτό. Το στίχημα είναι αν θα είναι βιώσιμα τα δημόσια νοσηλευτήρια. Με αυτά που βλέπουμε εμείς που μας παρουσιάζουν, ναι, υπάρχουν έναν έντονο αίσθημα ότι δεν θα καταστούμε βιώσιμοι. Επαναλαμβάνω, όταν ο ίδιος ο οργανισμός βάζει στόχων τα 220 ως βασικών και φοβάται να πάει περισσότερο. Και μας λέει αν δεν το κάνετε θα σας βάλουμε πρόστιμο. Αυτό λέει πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε μέχρι τέλος της εβδομάδας τι θα συμβεί και με εσάς τους κυβερνητικούς ιατρούς και με τον ΟΚΙΠΗ. Κύριε Κούμα, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ταξίδι αστραπή στο Τελαβή πραγματοποιεί σήμερα Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε και πάλι στον Μάρο Καμεναρίδη. Μάρια, στο επίκεντρο είναι η τουρκική προκλητικότητα και οι περιφερειακές εξελίξεις. Να βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα συνάντηση από πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών τη Κύπρου και του Ισραήλ. Ο κ. Χρυστοδουλίδης αυτή την ώρα συναντάται με τον Γκάμπι Ασκενάντσι, ο οποίος είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Μάλιστα, ο κύριος Χρυστοδουλίδης έφτασε πρωί-πρωί με ελικόπτερο προς το Ισραήλ στο Τελαβίβ και αυτή την ώρα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Αναφέρω ότι αρχικά οι δύο υπουργοί είχαν τετατές καθημερινή συνάντηση και μετά βεβαίως είναι και οι αντιπροσωπείες γύρω από το τραπέζι. Και αυτό το τρόπο αξίζει να ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο Εξωτερικών που μας στέλνει και τις ενημερώσεις, έτσι για να μπορούμε και εμείς να ενημερώσουμε καλύτερα τους φίλους τηλεθεατές. Βεβαίως, όπως έχεις προαναφέρει, είναι οι διμερείς σχέσεις ανάπτυξης των διμερών σχέσεων που βρίσκονται σε άριστον επίπεδο. Είναι οι δημιουργίες, έτσι, κοινές επιτροπές με το Ισραήλ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολλές σημαντικές συμφωνίες
σε διμερών επίπεδων και βεβαίως αξίζει να κάνουμε και μια αναφορά σε τριμερές συναντήσεις, στην τριμερή συνάντηση που κατά καιρούς βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή βεβαίως την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ και είναι το 3-1 με τη συμμετοχή και την Αμερική στο ίδιο τραπέζι. Αξίζει να υπενθυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές τη μεγάλη συνάντηση που έγινε στην Ιερουσαλήμ πριν περίπου ένα χρόνο που ήταν παρόν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, τον κύριο Μάικ Πομπέο. Σήμερα φαίνεται ότι οι εξελίξεις είναι από την Ανατολική Μεσόγειο και της Μέσης Ανατολής. Οι τουρκικές συνεχιζόμενες παρανοχλήσεις εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, δηλαδή οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας παραβιάζοντας κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Χριστίνα, το Ισραήλ θα ζητήσει και στήριξη από την Κυπριακή Δημοκρατία σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει η μεγάλη ανάπτυξη στο μεγαλύτερο υποφαλάσσιο αγωγών που είναι έτοιμο να ξεκινήσει μάλιστα τη διαδικασία, εφόσον βεβαίως έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και ονομάζουμε βεβαίως το ΙΣΜΕΤ, αυτό το τεράστιο μεγάλο έργο που θα ενώνει την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ισραήλ με την Κύπρο, από την Κύπρο στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ιταλία και από την Ιταλία στην κεντρική Ευρώπη, με τελικών προγραμματισμών να φτάσει και στην Γερμανία να είναι η αναλλακτική πηγή ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέχρι στιγμής σχεδόν το 70% εξασφαλίσεις είναι από την Μόσχα. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα και με δηλώσεις που είχαμε χτες στην Αθήνα από τους εκπρόσωπους της Παλαιστινιακής Αρχής, αξίζει να κάνω μια αναφορά ότι φαίνεται ότι θα είναι και αυτό στο επίκεντρο των συζητήσεων, γιατί χθες εκπρόσωπος της Παλαιστίνης έκαμε αναφορές ότι είναι έτοιμοι να συμφωνήσουν με την Τουρκία για οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δηλαδή από την Παλαιστίνη μέχρι και την Τουρκία. Βεβαίως εκεί βρίσκεται και το Ισραήλ και το Λίβανο μάλιστα και η Κυπριακή Δημοκρατία. Και τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι λόγω της εξαιρετικής σχέσης που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Αίγυπτο, ενδεχομένως και μετά από τηλεφώνημα που είχε ο Υπουργός ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, ενδεχομένως θα στείλει και κάποια μηνύματα προς το Ισραήλ. Είναι βεβαίως υπαριθμόν έναν θα είναι η κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη, όμως αναμένουμε σε πάρα πολύ λίγο, Χριστίνα, να έχουμε και δηλώσεις. Μάλιστα, θα δούμε το αποτέλεσμα, Μάρια, τη συνάντηση και εν συντομία τώρα την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία ζητά και ο κυρουσιαστής Μενέντες. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Μενέντες και ο κυρουσιαστής Μενέντες στην Αμερική έχει ζητήσει από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, τον κύριο Μάικ Πομπέο, να προχωρήσει με τις κυρώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι ήταν ο κύριος Μενέντες με τον Ρουμπίνιο, οι οποίοι συνάξαν τη συμφωνία για άρση του εμπάρκου που είχαν η Αμερική με την Κυπριακή Δημοκρατία για πώληση οπλικά συστήματα και όπλων, και φαίνεται ότι και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από πλευράς της Αμερικής, ο κύριος Μενέντες έχει ζητήσει κυρώσεις από την Αμερική εναντίον της Τουρκίας για τον λόγο ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας και δεν σέβεται την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη και βεβαίως αναμένουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις από πλευράς του State Department, Χριστίνα. Μάλιστα, Μάρια, σε ευχαριστούμε. Νέα επίθεση κατά της Τουρκίας για τον ρόλο και την ανάμειξη της στο λιβικό ζήτημα εξαπέλυσε η Γαλλία, αυτή την φορά στο ανώτατο επίπεδο. Ο Γάλλος πρόεδρος επέκρινε την Άγκυρα για την στήριξή της στην κυβέρνηση της Τρίπολης, λέγοντας ότι η Τουρκία παίζει επικίνδυνα παιχνίδια στη Λιβύη. Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού. Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Τινησίας του Ελιζέ, ο πρόεδρος Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία δεν θα ανεχτεί τη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μια άμεση απειλή για την περιοχή και την Ευρώπη.
Νομίζω ότι η Τουρκία παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι και παραβιάζει όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη διάσκεψη του Βερολίνου. Ο Εμμανουέλ Μακρόν μίλησε ακόμα για εγκεφαλικό θάνατο του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας πιο πιστική απόδειξη γι' αυτό τα πρόσφατα ναυτικά περιστατικά μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας στη Μεσόγειο. Και όταν βλέπω τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα ανοιχτά της Λιβύης υπό τη δίκη του ΝΑΤΟ, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτα και σας υπενθυμίζω τη δήλωση που είχα κάνει πέρυσι ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα το Γαλλικό Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων κατήγγειλε ότι η γαλλική φρεγάτα που επιδίωκε να προσδιορίσει την ταυτότητα ενός φορτηγού πλοίου, το οποίο θεωρούταν ύποπτο για μεταφορά όπλων προς τη Λιβύη, αποτέλεσε αντικείμενο μιας εξαιρετικά επιθετικής ενέργειας εκ μέρους των τουρκικών πλοίων. Η Άγκυρα απέρριψε ως αβάσιμες τις κατηγορίες του Παρισιού. Παραμένουμε στις περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο την Λιβύη. Είναι μαζί μας τώρα ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χριστόμου. Κύριε Χριστόμου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Το ΝΑΤΟ είναι κλινικά νεκρό, ακούσαμε τον Μανουέλ Μακρόν να δηλώνει, όμως δεν υπάρχει μια ουσιαστική αντίδραση από το ΝΑΤΟ, κύριε Χριστόμου, στις ενέργειες της Τουρκίας και στην περιοχή και στην Λιβύη. Το ΝΑΤΟ είναι κλινικά νεκρό και όταν αυτό το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας, αντιλαμβάνεται κανείς την διάσταση του θέματος. Η Τουρκία παίζει πολύ επικίνδυνα το παιχνίδι στη Λιβύη και φαίνεται ότι ξεκάθαρα πλέον βρίσκεται απέναντι και στη Γαλλία αλλά και στην Αίγυπτο. Γαλλία και Αίγυπτος φέρονται αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στην Τουρκία, στηρίζονταν στον Σάρατ, να δημιουργήσει τετελεσμένα τα οποία θα δημιουργήσουν επικίνδυνες έτσι εξελίξεις στην Λιβύη. Και φαίνεται ότι η κόκκινη γραμμή ακούει στο όνομα της πόλης της Σύρτης. Επιχειρείται το τελευταίο διάστημα με τη συνδρομή της Τουρκίας οι δυνάμεις του Σάρατ να προχωρήσουν εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία που έχει αυτή τη στιγμή ο Χαφτάρ και να καταλάβουν την πόλη της Σύρτης, μιας πόλης με πολύ νευραλγική σημασία και για τη θαλάσσια αδίωδο αλλά και για τον έλεγχο των πετρελαίων. Αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή και για τους Γάλλους αλλά και για τους Αιγυπτίους και μάλιστα αυτό διατυπώθηκε πολύ ξεκάθαρα από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Σίσι, προχθές, επιθεωρώντας στρατιωτικό άγημα του στρατού της Αιγύπτου στα σύνορα Αιγύπτου-Λιβύης. Ενδέχεται λοιπόν να δούμε μια συμμαχία Γαλλίας-Αιγύπτου επί εδάφους της Λιβύης ενάντια στην Τουρκία και την κυβέρνηση της Τρίπολης. Εκτιμώ, αγαπητή Χριστίνα, ότι και οι Γάλλοι αλλά ειδικά οι Αιγύπτιοι δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια εάν επιχειρηθεί η κατάληψη της Σύρτης από τις δυνάμεις του Σάρατ στηριζόμενες από την Τουρκία. Και το υπογραμμίζω αυτό ειδικά για την Αίγυπτο για τους εξής λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι με τίποτα δεν θα θέλει η Αίγυπτος του Σίσι να εμπεδωθεί και να επεκταθεί η διακυβέρνηση και η επιρροή Σάρατ σε μια περιοχή που θα γυπνιάζει και θα συνορεύει με την Αίγυπτο. Αυτό αποτελεί για τους Αιγύπτιους θέμα ασφάλειας και απειλής, διότι η κυβέρνηση του Σάρατ ενισχύεται με ακραίους Ισλαμιστές και αδελφούς Μουσουλμάνους που ήταν και στην Αίγυπτο η προηγούμενη κατάσταση την οποία είχε ανατρέψει ο Σίσι και ανήλθε στην εξουσία. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τον έλεγχο των πετρελαίων και τις πετρελαιαγωγές και τους αγωγούς πετρελαίου οι οποίοι καταλήγουν από την Νότια Λιβύη στον κόλπο της Σύρτης και από εκεί γίνεται η μεγάλη εμπορική έτσι, διανομή τους σε όλο τον κόσμο. Εάν η Τουρκία περάσει την πράσινη γραμμή στηριζόμενη τον Χάρατ, το Σάρατ, την κόκκινη γραμμή που έθεσε ο Σίσι, τότε ενδέχεται να δούμε ναι επέμβαση της Αιγύπτου στην Λιβύη και τότε θα βρεθούν απέναντι Τουρκία και Αίγυπτος σε ένα επικίνδυνο πλέον όπως εξελίσσεται πεδίο στην Λιβύη. Κύριε Χρήστο, Είναι, βλέπουμε όπως λέτε και εσείς να υπάρχει μια
αντίθεση να βρίσκονται στα πρόθυρα μιας σύγκρουσης και Αίγυπτος και η Τουρκία εντός του εδάφους της Λιβύης. Όμως φαίνεται να τα βρίσκουν στο θέμα της ΑΟΣ, καθώς η Αίγυπτος ζητά περισσότερα από ό,τι δίνει η Ελλάδα στο θέμα του καθορισμού της ΑΟΣ σε σχέση με τα όσα δίνει η Τουρκία. Οπότε, τι συμβαίνει με το θέμα αυτό? Δεν τα βρίσκουν με την Τουρκία η Αίγυπτος στην ΑΟΣ, απλά εξαιτίας του ότι η Τουρκία ως δέλεα έδινε, εντός εισαγωγικών το έδινε, διότι δεν ήταν δική της θαλάσσια περιοχή, περισσότερη ζώνη θαλάσσια στην Αίγυπτο. Αυτό αξιοποιείται από την Αίγυπτο για να μπορέσει στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα να ζητήσει περισσότερη θαλάσσια ζώνη. Εκτιμώ όμως ότι τα γεγονότα όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και με την εκτράχυνση της τουρκικής συμπεριφοράς ίσως να λειτουργήσει υποβοηθητικά, έτσι ώστε η Αίγυπτος να βρει μια φόρμουλα με την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα της ΑΟΣ. Μάλιστα. Το οποίο θα αποτελέσει ένα νομικό φρένο της επιδιώξης της Άγκυρας. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Χρυσοστόμου. Η Τουρκία φαίνεται να προσεγγίζει την Παλαιστίνη για τον καθορισμό ΑΟΣ, με την Παλαιστίνη να δηλώνει έτοιμη να υπογράψει μια σχετική συμφωνία. Ναι, είναι ακόμα μια ανησυχητική εξέλιξη στην περιοχή. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται ακόμα ένα κενό και αναφέρομαι στο Παλαιστινιακό πρόβλημα, όπου είναι εδώ και αρκετά χρόνια που υπάρχει. Και εφόσον το Ισραήλ είχε απορρίψει την πρόταση της Τουρκίας για οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών, εφόσον προηγουμένως ακυρώσει την συμφωνία που έκανε με την Κύπρο, την αποκάλεσε ελληνοκυπριακή διοίκηση, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτής της εκκρεμότητας στο Παλαιστινιακό, προσεγγίζει τους Παλαιστίνιους, την Παλαιστινιακή Αρχή και την ανάγκη τους για να έχουν και αυτοί μερίδιο στον θαλάσσιο πλούτο διαμέσου της λωρίδας της Γάζας που βρέσεται από τη θάλασσα, και φαίνεται ότι επιχειρείται η συνομολόγηση ενός νέου μνημονίου χωρίς νομική βάση και χωρίς να είναι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, κατά αναλογία του τουρκολιβικού, για να μπορέσει ακριβώς να σφετεριστεί πλέον η Τουρκία καθαρά οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ, αλλά και από την άλλη αυτό που δίνει στην Παλαιστινιακή Αρχή, πάλι εντός εισαγωγικών το δίνει, πλέον αγγίζει και την ΑΟΣ και γκριζάρει την ΑΟΣ του Ισραήλ αλλά και της Αιγύπτου, γεγονός που φέρνει πλέον την Τουρκία και απέναντι στο Ισραήλ αλλά και την Αίγυπτο και για ακόμα ένα λόγο. Άρα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα και ελπίζουμε τουλάχιστον η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικού στο Ισραήλ να ξεκαθαρίσει τουλάχιστον το θέμα της διαφοράς με το οικόπεδο Αφροδίτη και το Ταμάρ, το Ισραηλινό, για να τουλάχιστον να μην υπάρχουν διαφορές με το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, κύριε Στόμου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στην Πάφο και την Νάταλη Γεωργίου. Νάταλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. 22χρονος Νάταλη οδηγούσε από την επίρρεια ναρκωτικών στην περιοχή της Πάφου. Υπόθεση οδήγησης οχήματος υπό την επίρρεια ναρκωτικών διερευνάει η αστυνομική διεύθυνση Πάφου. Σύμφωνα με την αστυνομία, σήμερα στις 2 τα ξημερώματα ανέκοψαν για έλεγχο όχημα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο οδηγείται από 22χρονο από την Πάφο. Από έλεγχο που έγινε για εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Αργότερα, ο 22χρονος αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτός και να κλητευτεί για να προσαχθεί σε δίκη στο δικαστήριο. Εξάλλου, σε συντονισμένη επιχείρηση που διενήργησε η αστυνομία, από τις 6 χθες το απόγευμα μέχρι τις 6, μέχρι τα μεσάνυχτα στις περιοχές Χλώρακας, Λέμπας, Κισόνεργας και Έμπας, προέκυψαν 28 καταγγελίες που αφορούσαν τροχές παραβάσεις, ενώ ελέκτησαν 80 οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη του ΟΠΕ Πάφο, της τροχέας της ΜΑΘ και του Λαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Ενώ είχαμε και διάρρηξη εστιατορίου και οικίας, Νάταλη, από 26χρονη. Υποκράτηση τέθηκε 26χρονη για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, εναντίον της 26χρονης εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διάρρηξη σε κατοικία στην Τάλα. Η 26χρονη παραδέχτηκε ακόμη μία διάρρηξη στην ίδια περιοχή, καθώς επίσης και διάρρηξη εστιατορίου στην περιοχή Λιμανάκη στην Κάτω Πάφο. Παρέδωσε και μέρος των κλοπημαίων, που ήταν 3 τάμπλετ, τα οποία παραλήφθησαν ως τεκμήρια. Ακολούθως, η 26χρονη κατηγορήθηκε γραπτός και αφέθηκε ελεύθερη για να κληρευτεί αργότερα. Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου. Νάταλη, σε ευχαριστούμε. Στα του καιρού για την συνέχεια. Μαζί μας ο Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κλεάνθης Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κλονίδη, σας και τους τηλεθεατές της τηλεθεατρίας σας. Λοιπόν, σχετική συννεφιά και σήμερα, όμως αναμένουμε να αυξηθεί η θερμοκρασία από αύριο. Όπως ακριβώς το έχετε πει, η συννεφιά αυτή είναι αποτέλεσμα ενός συστήματος χαμηλής πίεσης, το οποίο επηρεάζει την περιοχή της Μικράς Ασίας και της Βαλκανικής κυρίως. Τα αποτελέσματα του σε εμάς είναι απλώς η νέφωση η οποία παρατηρείται. Δεν αναμένεται να έχουμε τα οποιαδήποτε φαινόμενα. Απόψε ο καιρός παραμένει κυρίως έθριος, με αραιή τοπική ομίχλη και χαμηλή νέφωση, όπως περίπου σήμερα το πρωί δηλαδή. Με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή σε κάθε περιοχή, δηλαδή γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και ανατολικά παράλια γύρω στους 19 βαθμούς, όπως και στα άλλα παράλια, και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα, αύριο Τετάρτη θα έχουμε κάποιες έτσι παροδικές νεφώσεις, αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά και στα δυτικά, με σημερινές και απογευματινές ώρες, με τη θερμοκρασία να είναι και πάλι κοντά στα κανονικά για την εποχή, γύρω στους 33 στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά παράλια και 29 στα υπόλοιπα παράλια, ενώ στα ψηλότερα ορεινά και πάλι είναι η κανονική στους 23 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο, κυρίως έθριος, ενώ θα έχουμε λίγες ακόμα νεφώσεις στις απογευματινές ώρες και την Πέμπτη. Η θερμοκρασία σημειώνει άνοδο την Πέμπτη, άρα μιλούμε για τους 34 ενδεχομένως και 35 βαθμούς Κελσίου. Και παραπέρα έτσι άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και το Σάββατο, να φτάσουμε δηλαδή πάνω από το κανονικό, ενδεχόμενα τους 36-37 βαθμούς Κελσίου από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής για το εσωτερικό, για τα παράλια γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου, για τα ψηλότερα ορεινά γύρω στους 25-26 βαθμούς. Πάντως το βράδυ, ειδικότερα για εμάς στις παράλιες περιοχές, είναι πιο ψύχρα σε σχέση με τις θερμοκρασίες της μέρας. Αυτό συνεχίζεται τις τελευταίες μέρες, κύριε Νικολαίδη. Ναι, να σας πω. Ιδιαίτερα η ύπαρξη του τρόδου στην περιοχή της Κύπρου είναι ο σημαντικός παράγοντας ο οποίος ρυθμίζει το κλίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λόγω των καταβατικών ανέμων, ανέμοι οι οποίοι ξεκινούν από το τρόδος και κατεβαίνουν προς όλες τις παιδινές και τις παράλιες περιοχές, αντιλαμβάνεστε ότι μεταφέρεται ψυχρότερη αέρια μάζα από τα ορεινά προς τα παράλια, με αποτέλεσμα να μειώνεται η θερμοκρασία των παραλίων, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείται ότι είναι ψύχρα. Mm-hmm. Φαντάζομαι το ψύχρα το λέτε διότι είναι σε συνδυασμό της θερμοκρασίας με τον πνέοντα άνεμο. Θερμοκρασία των 19 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τους 28-29 βαθμούς Κελσίου που είναι η μέγιστη κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι τεράστια διαφορά. Είναι εκείνο το τσίμπημα λόγω της επίπτωσης και του πνέοντος ανέμου στον ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και για τα εργασιακά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την πανδημία του κορονοϊού. Θα ζητήσουμε στην συνέχεια με τους Ανδρέλια, Γενικό Γραμματέα ΟΗΟΣΕΚ και τον κύριο Νίκο Γρηγόριο, Γενικό Γραμματέα ΣΥΔΙΚΕΚ ΠΕΟ. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, φαίνεται ότι με την πανδημία αυτή που είχαμε του κορονοϊού, φαίνεται ότι εξετάζονται και σενάρια σε περίπτωση ενός δεύτερου κύματος του κορονοϊού στην χώρα μας. Και ένα από αυτά τα σενάρια τα οποία κάποιοι εξετάζουν είναι η μείωση των μισθών. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Ηλία Αρχικά? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε μια πολύ καλή διαχείριση του υγειονομικού κομματιού της πανδημίας και έχουμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης της επέκτασης του κορονοϊού.
Άρα, επομένως, το να μιλάμε για δεύτερο κύμα, ας το αφήσουμε στους επιδημιολόγους και στους καθήλυν αρμοδίους. Εμείς θεωρούμε ότι μετά το lockdown, μετά την αναστολή της λειτουργίας της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας που επιβλήθηκε λόγω της πανδημίας, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας. Οικονομικά είναι πλήρως χαρτογραφημένος ο τρόπος και δημοσιονομικά το πώς γίνεται η επανεκκίνηση μιας οικονομίας. Γίνεται με στήριξη των εργαζομένων για να αποφευχθούν οι απολύσεις και η αύξηση της ανεργίας, αλλά και να διαφυλαχτεί η κατανάλωση, με στήριξη των επιχειρήσεων για να διαφυλαχτεί η οικονομική δραστηριότητα και η συνέχεια του οικονομικού κύκλου. Αυτά γίνονται. Μέσα σε αυτήν την προσπάθεια συνταυτιζόμαστε, δεν τέθηκε σε κανέναν επίπεδο και σε καμία χρονική στιγμή θέμα μείωσης μισθών, εξάλλου συγκρούεται ακριβώς με αυτές τις βασικές αρχές. Ελπίζουμε ότι τελικά η διαχείριση του υγειονομικού κομματιού δεν θα μας δημιουργήσει απρόβλεπτες εξελίξεις και είμαστε πεπισμένοι ότι και οικονομικά μπορούμε να αντεπεξέλθουμε ξεκάθαρα στην κρίση που δημιουργήθηκε και στην οικονομία και στην κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Γρηγορή, δική σας άποψη. Θα έλεγα και εγώ ότι δεν έχει τεθεί αυτό το θέμα τουλάχιστον μέχρι στιγμή και θεωρώ ότι σωστά δεν έχει τεθεί από πλευράς κυβέρνησης αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό είναι νομίζω δεν είναι και τόσο υπεύθυνο να μιλούμε ότι αν γίνει το ένα ή το άλλο κάποιον ακραίο σενάριο. Αυτό που όμως πρέπει να γίνει σε όποια περίπτωση συμβεί κάποιο σενάριο που δεν έχει προβλεφθεί είναι να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση που κινήθηκε και αυτή η διαχείριση που ήταν σωστή και ήταν σωστή διότι έχουν εισακουστεί και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων και έχουν επηρεάσει με τον τρόπο τους τις επιλογές αυτήν τη φορά της κυβέρνησης. Γι' αυτό, επειδή η κατεύθυνση είναι η στήριξη της εργασίας, η στήριξη του εισοδήματος, η στήριξη της κατανάλωσης και όχι το ανάποδο, οι περικοπές δηλαδή των μισθών, των συντάξεων με αποτέλεσμα να έχουμε ζητήματα με την ζήτηση και να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να το συζητούμε αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι όποιος το σκέφτεται είναι σε λαθασμένη κατεύθυνση και θα ήταν απαράδεκτο. Η δική μας η έγνοια, ακούσατε και προηγουμένως, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο πλαίσιο, είναι να συνεχίσει αυτή η διαχείριση με το να επανεκκινήσει η οικονομία, αλλά τα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά όχι μόνο να έχουν πίσω γύρισμα, αλλά να μπουν στη σωστή τους τη διάσταση, δηλαδή τη στήριξη και τη ομαλή λειτουργία. Μάλιστα. Είπατε και ήδη ότι η μείωση των μισθών δεν είναι κάτω, δεν βρίσκεται στο τραπέζι. Να υποθέσουμε ότι δεν είχατε καμία ένδειξη από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα τέτοιο σενάριο σε περίπτωση που επιβληθεί ένα νέο lockdown και δημοσιονομικά δεν μπορεί το κράτος να αντεπεξέλθει. Κύριε Ηλία. Κυρία Μαρκού, χτες είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν συζητήθηκε σε καμία περίπτωση έναν τέτοιο ενδεχόμενο. Επαναλαμβάνω, οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα πρέπει να διαφυλάξουν εισοδήματα, άλλωστε αυτή ήταν και η στόχευση των σχεδίων, προκειμένου να διαφυλάξουν την κατανάλωση. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηριχτούν προκειμένου να ξαναμπούν ομαλά σε μια οικονομική δραστηριότητα προκειμένου να τρέξει ο οικονομικός κύκλος. Θεωρούμε ότι όλοι θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτήν την προσπάθεια της επανεκκίνησης της οικονομίας. Υπάρχουν κλάδοι που τα πράγματα είναι ευκολότερα και τρέχουν πιο εύκολα. Υπάρχουν άλλοι κλάδοι όπως είναι η τουριστική βιομηχανία που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Και είμαστε έτοιμοι για να ανταποκριθούμε ακριβώς
και σε αυτές τις ανάγκες αυτών των συγκεκριμένων κλάδων. Η στόχευση των σχεδίων ήταν απολύτως σωστή, προκειμένου να κατευθυνθούν πόροι εκεί και όπου είναι ανάγκη. Η ομαλότητα όσο πιο γρήγορα έρθει, τόσο καλύτερα και για τους εργαζόμενους, τόσο καλύτερα και για τις επιχειρήσεις και στο τέλος καλύτερα και για τα δημόσια οικονομικά του τόπου που είναι και η έγνοια μας. Μάλιστα. Κύριε Γρηγορίου, αυτό που ανησυχεί, όπως είπε και ο κύριος Ηλία, είναι το τι γίνεται με την τουριστική βιομηχανία, με τα ξενοδοχεία μας, τα οποία έχουν υποστεί ένα πλήγμα λόγω του ότι αυτή η περίοδος είναι η τουριστική περίοδος για την Κύπρο. Δεν έχουμε τα αναμενόμενα λόγω της πανδημίας. Οπότε τι πρέπει να γίνει και αν πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο από το κράτος για να στηριχθούν ο τομέας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Είναι λογικό αυτό που λέγεται, δηλαδή ότι στα πλαίσια της σωστής επανεκκίνησης της οικονομίας αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς πρώτα να λειτουργήσει η ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας. Δεν έχουμε άλλον κλάδο από τον οποίο να περιμένουμε αποτελέσματα, άρα είναι σωστή ο εντοπισμός του ζητήματος ότι εκεί στην τουριστική βιομηχανία που έχουμε τα πιο σοβαρά ζητήματα πρέπει να επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή η προσοχή και όχι σε οτιδήποτε άλλο που είναι εικασίες ή πιθανολογίες. Και θέλω να τονίσω ξανά ότι δεν έχουμε από πλευράς κυβέρνησης αυτή τη στιγμή μπροστά μας ούτε καν από πλευράς έτσι, για μια πρώτη ανταλλαγή κουβέντα. Και αυτό είναι ικανοποιητικό. Αν θέλετε να σας πω κάτι το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό και το οποίο το έχουμε να αναφέρει και οι δύο συντεχνίες, αν θέλετε, στα πλαίσια του διαλόγου που έχουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι ότι αν έχει αφήσει κάτι αυτή η πανδημία, είναι η προστασία των βασικών υπηρεσιών που γίνονται από το κράτος, ότι πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Και υπάρχει μια εγκύκλειος του Υπουργείου Οικονομικών που κατά κάποιον τρόπο δυσκολεύει, απαγορεύει τη λειτουργία του ημιδημόσιου και στο τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ευελπιστούμε ότι και με τη δική μας την παρέμβαση και αυτή την περίπτωση θα επιληθεί το θέμα της σωστής τελέχωσης και της αποφυγής να μείνουν τμήματα που να μην μπορεί να λειτουργήσουν σωστά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διότι έχει να κάνει και με το ζήτημα της υγείας των πολιτών, εκτός των υπολείπων. Μάλιστα. Κύριε Ηλία, όμως, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση από τον Υπουργό Οικονομικών να μην εγκριθούν προσλήψεις στους μη κρατικούς οργανισμούς. Εντάξει, έχει υπαρθεί μια απόφαση στα πλαίσια μιας πολιτικής νοικοκυρεύματος προκειμένου να υπάρξουν εξοικονομήσεις για να αντιμετωπιστεί το άνοιγμα και οι ανάγκες οι δημοσιονομικές σε σχέση με την πανδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι είναι σωστή η λογική και η πολιτική του νοικοκυρεύματος. Εκεί όμως που είναι άκρως απαραίτητη η στελέχωση για να μπορεί να ανταποκρίνεται ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας είτε στις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης που έχουν να κάνουν και με θέματα υγείας είτε με υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με αδειοδότηση και επέκταση της ανάπτυξης που είναι άκρως αναγκαία για τον τόπο τώρα, θα πρέπει να προσεγγίζονται χωριστά, να αξιολογούνται κατά περίπτωση και ανάλογα να δίδονται οι εγκρίσεις. Το νοικοκύρευμα είναι σωστό, αρκεί να είναι ευέλικτο στο να αξιολογεί το κόστος σε σχέση με το όφελος από τη στελέχωση. Κύριε Γρηγορή, με την κατάσταση που έχουμε σήμερα και τα σημερινά οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν από την πανδημία του κορονοϊού, θεωρείτε ότι μπορεί να δοθεί κάτι σαν όθηση προς την ανάπτυξη και προς την αύξηση της ζήτησης και της κατανάλωσης? Σαφώς και μπορεί και πρέπει να δοθεί. Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή, μάλλον αν είμαστε αισιόδοξοι ότι είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση, είναι διότι θα προστρέξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια πορεία που είναι μονόδρομος, κατά τη δική μας την άποψη, να στηριχτεί δηλαδή η ανάπτυξη και μέσω της ανάπτυξης να έχεις περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες επενδύσεις, να αυξήσεις
τη ζήτηση, να αυξήσει την κατανάλωση. Έτσι είναι ο τρόπος που σταδιακά θα βγούμε από αυτή την προβληματική κατάσταση και μεσοπρόθεσμα θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι γι' αυτό που συμφωνούμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Διαφορετικά, αν επιλέγαμε μια λαθασμένη τακτική της των περιορισμών των μισθών και των συντάξεων, θα πηγαίναμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Στην ίδια φιλοσοφία, εμείς επιμένουμε ότι βεβαίως και η απόφαση που πάρθηκε για πάγωμα των προσλήψεων είναι στο πλαίσιο της γενικής εγρήγορσης που πρέπει να είναι για να μην γίνουν περισσότερες σπατάλες ή ενός νοικοκυρέματος, αλλά το νοικοκύρεμα είναι πιο σωστό να γίνει εάν φροντίσεις να λειτουργούν σωστά εκείνες οι υπηρεσίες που θα σου προσφέρουν σωσίδιο σε μια νέα δύσκολη κατάσταση ή ακόμα αν θέλεις να προωθήσεις την ανάπτυξη, δεν νοείται να προχωράς σε ανάπτυξη περικόπτοντας βασικότατες θέσεις εργασίας. Είναι γι' αυτό που νομίζω ότι η εισήγηση για να βρεθεί μια διαδικασία που να εξετάζονται αυτές οι περιπτώσεις που δικαιολογημένα χρειάζονται θέσεις εργασίας, είτε καινούργιες είτε πολύ περισσότερο από αυτές που αποχωρούν ή αφυπηρετούν, είναι μια σωστή επιδίωξη και νομίζω ότι πρέπει να υπερισχύσει το τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο και από τους δύο. Κύριε Ηλία, αρχίζω με εσάς. Θέλω να κλείσω αισιόδοξα. Καταφέραμε να διαχειριστούμε το υγειονομικό κομμάτι και οφείλουμε να καταφέρουμε να διαχειριστούμε και το οικονομικό κομμάτι. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν οι προοπτικές στον τόπο. Δεν υπήρξε ανατροπή λόγω προβλημάτων στην οικονομία, όπως είχαμε το 2013, όπου η κρίση ήταν πρώτη στα τραπεζική. Σήμερα έχουμε προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το υγειονομικό θέμα της πανδημίας. Οπότε όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε να επανεκκινήσει η οικονομία και να διαφυλάξουμε πρώτιστα το υγειονομικό κομμάτι, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, όπως είναι και οι υποδείξεις των ειδικών. Μάλιστα. Κύριε Γρηγορίου. Αφού έχω το χρόνο, νομίζω ότι συμφωνώντας με αυτά που λέχθηκαν προηγουμένως, θέλω να τονίσω ξανά ότι αν έχει μείνει κάτι από αυτή την πανδημία, είναι η ανάγκη να υπάρχουν η σωστή στελέχωση στις βασικές υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αυτές που θα στηρίξουν την ίδια την πολιτεία και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γι' αυτό όποιες σκέψεις υπήρχαν προηγουμένως, οι οποίες κινούνταν κατά τη δική μας την αντίληψη σε μια λαθασμένη κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης, των αγορών υπηρεσιών, νομίζω ότι μπορούμε με αυτή την προσπάθεια επανεκκίνησης που γίνεται να πάρουμε το μήνυμα και να το υιοθετήσουμε ως καλή πρακτική ότι δεν μπορεί να ενοχοποιείται σε καμία περίπτωση η εργασία και η μισθή, αλλά πρέπει να στηρίζεται για να στηρίζει με τη σειρά του την οικονομία και την κοινωνία. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή σας συνέχεια. Είμαστε καλά. Yes. Πάνω από 9 εκατομμύρια είναι τα κρούσματα κορονοϊού διεθνώς. Την ίδια ώρα τοπικά lockdown επιβάλλονται σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Δεν πέρασε καν ένα 24ωρο από τη στιγμή που η Ισπανία ήρε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Άνοιξε τα σύνορά της και υποδέχθηκε τουρίστες και οι αρχές αναγκάστηκαν να θέσουν σε καραντίνα 3 συνοικίες στην Αραγωνία. Η συγκεκριμένη περιοχή στη βορειοανατολική Ισπανία είναι μια από τις 3 όπου εντοπίζονται τοπικές εξάρσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Οι άλλες 2 είναι η Μαδρίτη και η Καταλωνία. Τα κρούσματα στην Αραγωνία σχετίζονται με περιστατικά που εντοπίστηκαν σε φάρμα φρούτων και λαχανικών. Και στη Γερμανία οι αρχές αναγκάστηκαν να θέσουν νέους περιορισμούς στη συνεχιζόμενη μάχη να περιορίσουν τα κρούσματα σε εργοστάσιο επεξεργασίας κρεάτων. Ένας ολόκληρος δρόμος τέθηκε σε καραντίνα για 2 εβδομάδες. Εκεί ζουν πολλοί ξένοι εργάτες. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση να ζεις σε καραντίνα και επίσης να περιτριγυρίζεσαι από ένα φράχτη.
Όμως κρίναμε απαραίτητο να δημιουργήσουμε μια καθορισμένη περιοχή. Οπότε ο κόσμος γνωρίζει ότι μπήκε σε καραντίνα και ότι ειδικά μέτρα ασφαλείας τέθηκαν σε εφαρμογή. Τοπικό lockdown επιβλήθηκε βόρεια της Ουαλίας εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού σε ένα εργοστάσιο τροφίμων. Τουλάχιστον 175 εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Το εργοστάσιο έκλεισε και ζητήθηκε από το προσωπικό να αυτοαπομονωθεί. Αντίστοιχα μέτρα καραντίνας ελήφθησαν σε περιοχές της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων. Όλα τα εμπορικά καταστήματα, τα καφέ κτλ. Θα κλείνουν από τις 8 το βράδυ. Στην Πορτογαλία τα κρούσματα είναι λιγότερα από 40.000 και οι θάνατοι λίγο περισσότεροι από 1.500. Τα νέα περιστατικά εντοπίζονται σύμφωνα με τις αρχές σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας καθώς και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Πάμε στην Αθήνα και τον Γιώργο Φωκιανό, καθώς στην φυλακή οδηγείται ο ψευδογιατρός, ενώ έρευνα ζητούν οι γονείς των παιδιών που χάθηκαν για το πώς μπαινόβγαινε ο ίδιος σε ιατρικά κέντρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέως κρίθηκε τελικά ο 47χρονος ψευδογιατρός με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα μετά την απολογία του μέσω υπομνήματος. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται ότι παρήστανε τον γιατρό, δηλώνοντας πως είναι εμπειρικός βοτανολόγος, ενώ τόνισε ότι δεν είπε σε κανέναν ασθενή να διακόψει τη θεραπεία του. Την ίδια ώρα, όπως είπε και εσύ, Χριστίνα, οι γονείς των δύο ανηλικών θυμάτων του 47χρονου ζητούν με κοινή δήλωσή τους την παραδειγματική του τιμωρία και αναφέρουν ότι πρέπει να γίνει ειδική έρευνα για τυχόν άλλα περισσότερα θύματα του 47χρονου. Χριστίνα. Ενώ, Γιώργο, στην υπόθεση παγωγής της 10χρονης Μαρκέλας Τετριάχρονη, κατηγορούμενη πρότεινε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ακριβώς την καταβολή χρημάτων ως αποζημίωση μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού πρότεινε σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της 10χρονης Μακέλας της Θεσσαλονίκη η 33χρονη που κατηγορείται για την αρπαγή της ανήλικης και ασέλγια η οποία απολογείται να πούμε σήμερα στην ανακριτριά. Χριστίνα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στα όσα ακούστηκαν χθες στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων παιδιών. Είναι μαζί μας η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, κυρία Δέσπο Μιχαλίδου. Κυρία Μιχαλίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, τι λέτε εσείς καταρχήν για τα όσα ακούστηκαν χθες? Είχαμε κάποιες δηλώσεις σήμερα από τον Υπουργό Εσωτερικών. Φαίνεται να υπήρξε μια μικρή διαφωνία μεταξύ σας για την θέση του Υπουργού Εσωτερικών και τα όσα εσείς υποστηρίζετε. Δεν είναι μικρή διαφωνία, είναι ουσιαστική διαφωνία, εν πάση περιπτώσει, και αφορά τον τρόπο χειρισμού των ανηλίκων, των οποίων ο Υπουργός, όταν στείλαμε επιστολή αρχές Απριλίου, θεώρησε ότι δεν υπάρχουν ανηλικοί, αλλά υπάρχουν αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ή κατησχυρισμών ανήλικοι, οπότε μεταχειρίστηκε τα πρόσωπα αυτά ως ενήλικες, ενώ η θέση η οποία προκύπτει τόσο από τις διεθνείς συμβάσεις όπως τις καθεστητήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις υπάτης αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει εν αμφιβολία και μέχρι να διαγνωστούν να διαγνωστεί κατόπιν σχετικών εξετάσεων η ηλικία των παιδιών αυτών να θεωρηθεί ότι θα πρέπει να τους δοθεί το ευεργέτημα της αμφιβολίας, ούτως ώστε μέχρι να εξαρθούν τα τελικά συμπεράσματα από τις εξετάσεις, να τους μεταχειρίζονται ως ενήλικες και να τύχουν την προστασία που πρέπει να τύχουν ως ανήλικοι και να έχουν την προστασία των ανηλίκων ως ευάλωτη ομάδα. Πάντως, ο Υπουργός υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ανήλικοι σε κέντρα φιλοξενίας. Κοιτάξτε, όταν ο ίδιος λέει ότι υπάρχουν 33 άτομα αμφιλεγόμενα, αν είναι ανήλικοι ή ενήλικες, θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία. Αυτά τα άτομα, αυτά τα παιδιά ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικοι. Οπότε θα πρέπει να γίνει διαδικασία. Δεν είναι θέμα εξωτερικής αντίληψης. Εγώ βλέπω κάποιον και λέω είναι ενήλικος, είναι κάποιος ανήλικος ή ενήλικας. Εάν μιλούμε βεβαίως για μικρά παιδιά που όπως αναφέρουν την ΜΚΟ και η υπάτη αρμοστία των ΗΠΑ, αλλά σήμερα άκουσα και την κυρία Κουκουμά ότι συναντήθηκα με παιδιά 13-15 χρόνων, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια παιδιά ανήλικοι.
Από εκεί πέρα ο ίδιος ο Υπουργός χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις αυτές αμφιλεγόμενες. Εάν είναι αμφιλεγόμενες, ήταν δική μας εισήγηση και εξακολουθεί να είναι η θέση μας, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατό. Υπάρχουν ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες καρπού κλπ. Δεν είναι του παρόντος και ας διεξαχθούν το συντομότερο δυνατό σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικοι, ώστε να τους κατατάξουν στους ενήλικες ή στους ανηλίκους. Είναι σαφής η θέση του Γραφείου της Επιτροπού. Πάντως, αυτό που ενοχλεί είναι ότι έμεναν στον ίδιο χώρο και ενήλικες και ανηλικά. Δεν ξέρω αν έγινε μέχρι σήμερα κάτι και να άλλαξε αυτό, να έχουν διαχωριστεί. Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εκείνο που γνωρίζω, όταν είχαμε στείλει την αρχική μας επιστολή τον Απρίλιο, ακολούθησε η επιστολή του Υπουργού, αν δεν κάνω λάθος, τον Μάιο, όπου ανέφερε ότι τα ανήλικα παιδιά, αυτή ήταν τουλάχιστον η απάντησή του, διέμεναν σε χώρους προστατευόμενους από ειδική ασφάλεια, κοντά στα γραφεία και μακριά από το χώρο των ενηλίκων. Δυστυχώς όμως παρέμειναν όλοι στην ίδιο χώρο Πουρνάρα και στα θέματα σύντησης αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον αυτό ήταν οι αναφορές της υπάρχης αρμοστίας, εκεί που περίμενα στη γραμμή σύντησης, έρχοντας σε επαφή με τους ενήλικες και σε άλλους χώρους ενδεχομένως που υπήρχαν αναφορές για επαφή με τους ενήλικες. Οπότε δεν ήταν ασφαλής η φύλαξη αυτών των παιδιών, δεν υπήρχε ασφαλής προστασία αυτών των παιδιών και δεν έγιναν γρήγορα οι διαδικασίες ώστε να αναλάβει την προστασία τους το Γραφείο Ευημερίας, να διοριστούν ως νομικοί εκπρόσωποι τους και να προχωρήσουν να φροντίσουν αυτά τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους. Κύριε Μιχαλίδου, είπατε ότι έχετε στείλει τον Απρίλιο μια επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της επιστολής, ήταν ειδικές καταγγελίες για τέτοια περιστατικά? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Έγιναν επαφορμή διαφόρων δημοσιευμάτων που είτε σε εφημερίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε από διάφορες ΜΚΟ που έκαναν ειδικές αναφορές και ήταν συναφής η τοποθέτησής μας όσον αφορούσε το νέο σχέδιο μεταναστευτικής πολιτικής του Υπουργείου, το οποίο την περασμένη εβδομάδα έδωσε και στη δημοσιότητα όπου συζητήθηκαν διάφορες πτυχές. Με αφορμή αυτή προχωρήσαμε και απεστήλαμε αυτή την επιστολή με πολύ καθαρές και διεξοδικές τοποθετήσεις. Μάλιστα. Πάντως, πολλοί διερωτήθηκαν από χθες που ακούσαμε τα όσα ακούσαμε στην Επιτροπή, γιατί εφόσον ένα άτομο είχε αυτές τις καταγγελίες ενώπιον του, γιατί περίμενε την Δευτέρα για να τα αναφέρει και να μείνει και ο Υπουργός Εσωτερικών στην ουσία χωρίς να γνωρίζει τίποτα το γραφείο του, να τα μαθαίνει ο ίδιος και χθες και οι διαδικασίες να αρχίζουν από σήμερα ουσιαστικά. Δεν θα τοποθέτησα εγώ γιατί αυτό είναι θέμα του καθενός που έλαβε αυτή την πληροφορία. Εγώ εκείνο που έχω να πω και θα ήθελα να το κάνω ξεκάθαρο και να γίνει γνωστό στην κοινότητα είναι πως ο πρόσωπος, οποιοδήποτε πρόσωπο, άτομο, δεν είναι απαραίτητα να είναι λειτουργός γραφείου ή οποιοδήποτε υπηρεσίας, περιέρχεται στη γνώση του κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, έχει εκ του νόμου υποχρέωση να το αναφέρει στα αρμόδιες υπηρεσίες που είναι η αστυνομία, η οποία στη συνέχεια και συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας θα αναλάβει αυτό το παιδί. Θα ακολουθηθούν διαδικασίες με το σπίτι του παιδιού, όπου θα γίνει στη συνέχεια διαδικασία οπτικογράφησης της κατάθεσης του παιδιού, με ειδικούς ψυχολόγους οι οποίοι θα εξετάσουν την περίπτωση. Και αν διαπιστωθεί όντως ότι ευσταθούν ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση, θα πρέπει να γίνουν ανάλογοι χειρισμοί από την εισαγγελία για τα περαιτέρω. Είναι σαφής, το νομικό πλαίσιο είναι σαφές, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις είναι σαφείς. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις του καθενός από εμάς. Και ακριβώς είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη που υπηρεσεί τις γνώσεις του κάτι τέτοιο για προστασία του ανηλίκου. Πρέπει να πω επίσης ότι για να μπορεί να γίνει και ανώνυμη μια καταγγελία, εφόσον ο καταγγέλλον θέλει να διατηρήσει την τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά θα πρέπει να δοθούν εγγράφος, λεπτομέρειες και στοιχεία για την περίπτωση.
Οι καταγγελίες, κυρία Μιχαλίδου, πρέπει να γίνουν μέσω κάποιου λειτουργού, κάποιου αρμόδιου, ή μπορούν και τα ίδια τα παιδιά με κάποιον τρόπο να απευθυνθούν είτε σε εσάς. Τα ίδια τα παιδιά, λόγω της ηλικίας τους, θα πρέπει να υποβάλουν ένα παράπονο. Θα πρέπει, με λίγα λόγια, στην καθομιλουμένη, να το πούν σε κάποιον. Είτε είναι λειτουργός του γραφείου ευημερίας, είτε είναι ο γιατρός που τους επισκέπτεται, είτε είναι το πρόσωπο το οποίο θεωρούν ότι μπορεί να έχουν την εμπιστοσύνη του. Και στη συνέχεια ένας ενήλικας θα πρέπει να υποβάλει την καταγγελία αναλόγως με συγκεκριμένα στοιχεία. Μάλιστα. Κυρία Μιχαλίδη, είχαμε προηγουμένως την κυρία Παδοπούλα από το Συμβούλιο Φωνή που μας είπε ότι οποιαδήποτε πράξη έχει να κάνει με παιδιά δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση αλλά κακοποίηση. Ναι. Συμφωνώ με την έννοια ότι μιλούμε για κακοποίηση διότι μιλούμε για ευάλωτες ομάδες και κακοποίηση, να ξέρετε, δεν είναι μόνο σωματική, είναι και ψυχολογική, είναι στο σύνολό της ένα συνδυασμός ενεργειών που το παιδί κακοποιείται. Με την έννοια δεν πειράζει τώρα να φτάνουμε να αναλύουμε τις νομικές έννοιες σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτά που ακούστηκαν στη Βουλή και ήταν ανατριχιαστικά. Θέλω να πω ότι η Βουλή δεν είναι καταγγελτικό βήμα. Η Βουλή έχει άλλο ρόλο να επιτελέσει και εκεί θα έπρεπε να τον αναγνωρίσουμε και να τον αφήσουμε σαν χώρο διερεύνησης. Ο χώρος που υποβάλλουμε καταγγελίες είναι η αστυνομία. Μάλιστα. Λοιπόν, και στο γραφείο μου μπορεί, με συγχωρείτε αν θέλετε, και στο γραφείο μου μπορεί να υποβληθεί καταγγελία. Αν ο υποβάλλον δεν επιθυμεί για δικός του λόγου, στους οποίους θα υπεξηγήσει, να υποβάλει ο ίδιος την καταγγελία, θα πρέπει να δώσει στο γραφείο γραπτός, τονίζω, γραπτός, στοιχεία, ούτως ώστε να μπορέσει το γραφείο της Επιτρόπου να προωθήσει την καταγγελία προς εξέταση. Μάλιστα, να μένουμε ότι θα έχει συνέχεια το θέμα, να μένουμε και άμεσες ενέργειες από τους αρμόδιους. Έχετε δίκιο. Εγώ θα παρακολουθώ τις εξελίξεις, θα δω τους χειρισμούς και το γραφείο σε εποπτική αρχή θα ενεργήσει αναλόγως εκεί όπου χρειάζεται για προστασία του συμφέροντος του παιδιού. Μάλιστα. Κύριε Μιχαλίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στα ύψη είναι τώρα διπλωματική ένταση μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαίοι και Κινέζοι είχαν μια ειλικρινή συνομιλία για τις διαφορές τους αναφορικά με το Χονγκ Κονγκ και τις εμπορικές τους σχέσεις στην διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης κορυφής. Η διπλωματική ένταση ήταν υψηλή κατά την πρώτη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας μετά την κρίση του κορονοϊού. Στόχος ήταν να αναζητηθούν λύσεις στα ουσιαστικά σημεία διαφωνίας τους, κυρίως για το εμπόριο και το Χονγκ Κονγκ. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία για τον νόμο περί ασφάλειας της Κίνας, ο οποίος, όπως και πολλοί ακτιβιστές λένε, θα υπονομεύσει το ρόλο του ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κόμβου. Στηρίζουμε φυσικά την αρχή της μιας χώρας δύο συστημάτων και σημειώνουμε ότι το 50% των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Κίνα περνούν από το Χονγκ Κονγκ. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν 1.600 επιχειρήσεις που είναι ενεργές στο Χονγκ Κονγκ και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η πολιτική ουδετερότητα αυτών των επιχειρήσεων. Το εμπόριο βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης. Οι Βρυξέλλες προσπαθούν να διασφαλίσουν μια επενδυτική συμφωνία με το Πεκίνο εδώ και 6 χρόνια, καθώς οι πρωτεύουσες επιδιώκουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην κινέζικη αγορά για Ευρωπαίους επενδυτές. Ωστόσο, η Ursula von der Leyen παραδέχθηκε ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος. Προκειμένου να συναυθεί επενδυτική συμφωνία, χρειάζεται ουσιαστική δέσμευση από την Κίνα για τη συμπεριφορά κρατικών επιχειρήσεων, τη διαφάνεια στις επιδοτήσεις και τη διαφάνεια στο θέμα της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας. Η κρίση του κορονοϊού διεύρυνε τις εντάσεις με τη Δύση και άνοιξε μια συζήτηση για τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση ιδίως σε τομείς στρατηγικής σημασίας από την Κίνα. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα προειδοποίησε ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο. Θα ήταν τρέλα με επιχειρηματικούς όρους να απομακρυνθούμε από την Κίνα. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω φυσικά είναι ότι μερικά στοιχεία έχουν αποδειχθεί ότι είναι πολύ σημαντικά για την ασφάλειά μας στην Ευρώπη, όπως φαρμακευτικά προϊόντα και εξοπλισμός υγείας. Μπορώ να πω ότι αυτό θα είναι θέμα, αλλά θα κοστίσει αρκετά. Είναι η Ευρώπη ή οι ασφαλιστικές εταιρείες έτοιμες να πληρώσουν γι' αυτό? Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν επίσης ανησυχία σχετικά με την παραπληροφόρηση αλλά και τις κυβερνοεπιθέσεις. Ενώ ως λεπτούς ηγήτριες ήταν στο Ρέντικ στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης, μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένας εκπαιδευτικός. Ενός λεπτούς ηγή στο Ρέντικ στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης. Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένας εκπαιδευτικός.
Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, περισσότεροι από 100 μαθητές τίμησαν τον δάσκαλο τους. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ στην περιοχή βρέθηκε και η Υπουργός Εσωτερικών. Έχουμε πολλές πληροφορίες να συλλέξουμε. Πρέπει να εξετάσουμε όλες τις στοιχές του τι συνέβη το Σάββατο, καθώς και το άτομο που βρίσκεται υποκράτηση, για να διασφαλίσουμε πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά και πως θα μάθουμε από όσα συνέβησαν, προκειμένου να αποτραπεί κάτι ανάλογο στο μέλλον. Οι Βρετανικές αρχές εξετάζουν το συλληφθέντα 25χρονο Καΐρη Σανταλάχα από τη Λιβύη, που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης, και έκαναν έρευνα στο σπίτι που διέμενε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερα σχετικά με το κίνητρο του. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους το καλοκαίρι είναι το δάγκωμα από τα φίδια, με τους γονείς να ανησυχούν ιδιαίτερα από τον ενδεχόμενο να δαγκώσουν οι φίδι τα παιδιά τους. Για το θέμα έχουμε μαζί μας τον παιδίατρο Αδάμο Χατζηπαναγή. Κύριε Χατζηπαναγή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να δούμε, γιατρέ, λίγο την δράση του δηλητηρίου των φιδιών που αφήνει στον ανθρώπινο οργανισμό. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά φίδια στην Κύπρο και ευτυχώς η πλειοψηφία αυτών των φιδιών δεν είναι δηλητηριώδη. Άρα δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με ένα φίδι. Το πιο δηλητηριώδες φίδι της Κύπρου είναι η οχιά. Είναι γνωστή σε όλους μας και αυτή όντως μπορεί να μας προκαλέσει αρκετά προβλήματα μέχρι και θάνατο. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει έρθει σε επαφή με ένα φίδι που πιθανόν να είναι και οχιά, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί να έχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα σε σχέση με το περιστατικό αυτό. Ποια συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσει το παιδί όταν δαγκωθεί από φίδι? Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι φούσκωμα στην περιοχή που έγινε το δάγκωμα. Το φούσκωμα είναι τόσο εντυπωσιακό που μπορεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά το άκρο του παιδιού, γιατί όπως καταλαβαίνετε συνήθως τα φίδια δαγκώνουν τα άκρα, είτε τα πόδια μας είτε τα χέρια μας. Το μέγεθος τους διπλασιάζεται, είναι τόσο έντονο το φούσκωμα. Δεν δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, τότε υπάρχει η πιθανότητα να αρχίσει να βλέπουμε νεκρώσεις στο άκρο αυτό. Να αρχίσει δηλαδή οι ιστοί να νεκρώνονται. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να κάνουμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα να δέσουμε το άκρο σε σημείο πάνω από το εκεί που έγινε το δάγκωμα. Να μην το δέσουμε όμως έντονα, γιατί θα πρέπει το αίμα να πηγαίνει προς το άκρο, αλλά εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε με το δέσιμο είναι να αποφύγουμε το αίμα που βρίσκεται στην περιοχή του δαγκώματος να πάει προς το υπόλοιπο μας σώμα, δηλαδή να αποκλείσουμε τις φλέβες με λίγα λόγια και όχι τις αρτηρίες, έτσι ώστε να μην μεταφερθεί το δηλητήριο στο υπόλοιπο σώμα. Επίσης, εκείνο που μπορεί να συμβεί στα παιδιά που τα δαγκώνει με ένα φίδι είναι, επειδή το δηλητήριο που έχουν τα φίδια μπορούν να προκαλέσουν παράλυση των μυών, προσβάλλουν τα μέτρα, τα νεύρα, μπορεί να σταματήσει η αναπνοή του παιδιού και δυστυχώς, αν δεν υπάρχει τρόπος να υποστηρίξουμε το παιδάκι με μηχανική αναπνοή, το παιδάκι αυτό θα χάσει τη ζωή του. Υπάρχει κάτι λοιπόν που δεν πρέπει να κάνουμε, γιατρέ? Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι πολλές φορές ο κόσμος, το οποίο έχω ακούσει πολλές φορές από παλαιότερους, σκίζουν την περιοχή εκεί που είναι το δάγκωμα για να τρέξει αίμα, γιατί πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα απομακρυνθεί δηλητήριο από την περιοχή. Αυτό δεν έχει αποδειχτεί ότι προσφέρει οτιδήποτε. Το αντίθετο, μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε επιμόλυση. Μπορεί να κόψουμε ένα μεγάλο εγγύο και να έχει μια μεγάλη αιμορραγία το παιδί,
καθυστερούμε. Οπότε το καλύτερο είναι να το βάλουμε σε ένα αυτοκίνητο παιδί. Αν υπάρχει κάποιος άλλος να οδηγά, να πηγαίνει σιγά σιγά στο νοσοκομείο και εμείς με ένα ρούχο να δέσουμε το άκρο έτσι ώστε να αποφύγουμε τη γρήγορη διάχυση του φαρμάκου μέσα στον οργανισμό του παιδιού. Αυτό πρέπει να γίνει. Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο για το μέσα στο οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε το παιδί στο νοσοκομείο? Το συντομότερο που θα το μεταφέρουμε είναι το καλύτερο. Το πόσο χρόνο έχεις μπροστά σου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από σε ποιο σημείο έγινε το δάγκωμα, πόσο κοντά σε κάποιο αγγείο είναι. Οπότε αν είναι πολύ κοντά ή αν έχει μπει μέσα σε αγγείο, σημαίνει το δηλητήριο είναι ήδη στο οργανισμό και με κυκλοφορά. Εξαρτάται το πόσο δηλητήριο άφησε το φίδι μέσα στο οργανισμό του μωρού. Οπότε αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι εύκολα κανένας να τα προσδιορίσει ή να τα προβλέψει. Το βέβαιο είναι ότι όταν έχουμε τέτοια περιστατικά πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Ακόμα και αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα παιδιά, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι τα παιδιά πολλές φορές δεν παρουσιάζουν αυτό το κλασικό σύμπτωμα του φουσκώματος, του ιδήματος. Πάντως, γεγονός ότι προσωπικά δεν έχω δει κανένα παιδί που να το έχει δαγκώσει φίδι και να μην έχει φυσκώσει πραγματικά εντυπωσιακά. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έχει διαταραχές της πήξης. Και αυτές οι διαταραχές της πήξης, εάν δεν διορθωθούν έγκαιρα από κάποιο νοσηλευτήριο, τότε και πάλι κινδυνεύει η ζωή του παιδιού. Άρα λοιπόν, υπό οποιασδήποτε συνθήκες, κάνουμε εκείνες τις πρώτες βοήθειες που έχω περιγράψει προηγουμένως και μεταφέρουμε το παιδί στο κοντινό νοσηλευτήριο για να αντιμετωπιστεί εκεί σωστά από τους θεράποντες ιατρούς. Μάλιστα, ο γιατρός λοιπόν θα αναλάβει την θεραπεία του παιδιού, όπως ο ίδιος ξέρει γενικότερα, όμως υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε προληπτικά πριν δαγκώσει το παιδί ένα φίδι? Προληπτικά δεν υπάρχει κάτι να κάνεις. Εκείνο που πρέπει επί ευκαιρίας να πούμε είναι ότι τα παιδιά μας πρέπει να εμβολιάζονται με όλα τα εμβόλια και οπωσδήποτε με το εμβόλιο του εθάνου. Αν δεν έχει εμβολιαστεί με το εμβόλιο του εθάνου, τότε θα πρέπει με το που θα πάει στο νοσοκομείο να του κάνουμε το εμβόλιο του εθάνου. Και επίσης γίνεται μεγάλη φασαρία για τον αντιοφυγό ορό. Υπάρχει δηλαδή ορό, τον οποίο μπορεί να δώσεις. Αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη για τον αντιοφυγό ορό και οι περισσότεροι επιστήμονες κλείνουν ότι ο αντιοφυγός ορός μάλλον μπορεί να σκοτώσει τον ασθενή παρά να τον βοηθήσει και τον χορηγούμε μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που χάνουμε τον άρρωστο, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε και τότε είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε, όπως λέμε, εκλαγευμένο τελευταίο μας χαρτί που είναι να δώσουμε τον αντιοφυγό ορό στο παιδί ή στο ενήλικα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Επίσης, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίε και κύριοι, να φέρουμε μια ανακοίνωση από το Συμβούλιο Αυτοπρομήθειας Λεμεσού, το οποίο ανακοινώνει ότι αύριο 24 Ιουνίου θα γίνει διακοπή στην παροχή νερού από τις 7 μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Ομόνιας. Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν όλοι οι δρόμοι που περικλείονται στις οδούς Ατλαντικού, Σαρανταπόρου και Αντιπάξου, μέρος της Μίλτονος και Ανδρέα Νουσιφόρου. Η διακοπή θα γίνει για την εκτέλεση βελτιωτικών έργων. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εργασιών το συντομότερο δυνατόν. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και πριν κλείσουμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέος Γενικός Εισαγγελέας ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης. Νέος Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ο νυν Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης. Νέος Αρχηγός Αστυνομίας ο Στέγιος Παθεοδόρου και Υπαρχηγός της Δύναμης ο Χρήστος Μαυρής. Ταξίδι αστραπή του Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ. Σε επίκεντρη τουρκική προκλητικότητα κλείδωσε τριμερή στην Λευκοσία. Νέες προειδοποιήσεις από την Αίγυπτο για στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Τουρκία παίζει παιχνίδια στην Λιβύη, δηλώνει Εμμανουέλ Μακρόν. Διαψεύδει τα σενάρια περί συμφωνίας για όσους με την Τουρκία ο Παλαιστίνος πρέσβης στην Αθήνα. Συγκλονιστικές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στο Πουρνάρα. Στο κέντρο φιλοξενίας, ο Υπουργός Ιστορικών συνοδεία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ.
Παραλύουν αύριο τα δημόσια νοσηλευτήρια με 24 ώρα απεργία από τους νοσηλευτές. Έκτακτη σύσκεψη μεταξύ ΟΚΙΠ και νοσηλευτών. Παρέμβαση του Υπουργού Υγείας για να πριτανεύσει λογική. Παραμένει το αδιέξοδο με τους γιατρούς. Στο ακουστικό υπάρχει και για τις αποφάσεις του ΟΚΙΠ. Απεργούν την Πέμπτη εργαζόμενοι στην εταιρεία λεωφορείων Ζήνου Λάρνακας. Διαμαρτύρονται για την μη καταβολή διαφορών ταμείων τους. Στο σημείο αυτό η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 και 4 στο Δελτίο Ειδήσεων. Στις 6:25 παρακολουθήσετε την ελληνική ταινία «Ό,τι θέλει ο λαός» με τους Γιαννάκη Γκιονάκη, Κώστα Βουτσά και Σπεράντζα Βρανά. Ραντεβού ξανά αύριο Τρίτη στις 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.